Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε μια εκπομπή που θα μας γυρίσει πίσω στα χρόνια των Ρωμαίων. Θα μας γυρίσει πίσω στα λεγόμενα ρωμαϊκά χρόνια και θα ασχοληθούμε με έναν τύπο ο οποίος μακάρι να ήταν άλλοι 50 σαν γι' αυτόν, ήτανε maximum 5, δεν πρέπει να ήταν παραπάνω από 5. Οι λεγόμενοι 5 καλοί αυτοκράτορες τους μαθαίναμε στο σχολείο, τους λέγαμε. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Χριστίνα Αγγελάκη, η οποία θα μας διευκολύνει να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον φίλο μου που είναι ακριβώς απέναντι από τα μικρόφωνα και ο οποίος τολμά να δείξει στους Έλληνες έναν φιλέλληνα, έναν μεγάλο φιλέλληνα, διότι αυτοί που δεν τιμήσαν περισσότερο τους φιλέλληνες ήταν οι Έλληνες. Και όταν τους μιλάς για τους φιλέλληνες, στραβομουτσουνιάζουν, στεναχωριούνται. Κουνάνε τα χέρια τους και τους ώμους τους, σαν να αρχίζει να μην τους βολεύει πια το πουκάμισο και το σακάκι που φοράνε. Εγώ όμως σήμερα μαζί με τον Χρήστο Τολιακόπουλο, τον ηθοποιό σε πρώτη φάση, ο οποίος τολμά να ανεβάσει τον αυτοκράτορα Αδριανό σε ένα μονόλογο, μόνος του με μια χλαμίδα και ένα μαύρο κουτί πίσω, και να μας δείξει πόσο σπουδαίος άνθρωπος ήταν, πόσο σπουδαίος αυτοκράτορας, πολιτικός, φιλόσοφος και πάνω απ' όλα φιλέλληνας. Είμαστε εδώ σήμερα για να σας μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη μορφή της ιστορίας. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και γεια και σε όλους τους ακροατές. Είσαι καλά? Προσπαθώ. Έσω έτοιμος που λέει το ρητό. Ήθελα να κάναμε αυτή την εκπομπή κυρίως για να δούμε τον μεγάλο αυτοκράτορα αυτόν μέσα από τα δικά σου μάτια, γιατί διαβάζοντας ένα βιβλίο πάντα διαβάζεις την άποψη του συγγραφέα που έχει γράψει για αυτόν τον άνθρωπο. Και για τον μεγάλο αυτόν αυτοκράτορα μας έχουν μιλήσει συγγραφείς και ιστορικοί. Mm-hmm. Ηθοποιοί δεν έχουν μιλήσει. Έτσι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ο ηθοποιός δεν θα σταθεί μόνο στο κείμενο ή στη βιογραφία, θα πρέπει να υποδηθεί και τον χαρακτήρα. Ναι, βέβαια. Και ο συγγραφέα. Σε διέκοψα, μου προσθέσει να προσθέσει. Και ο συγγραφέα που τυχαίνει να είμαι και εγώ τέλος πάντων, επειδή έγραψε το έργο. Συγγραφέα τώρα μπορεί να ακουστεί βαριά κουβέντα. Αλλά ο άνθρωπος τέλος πάντων που έγραψε το έργο είμαι εγώ, πρέπει εκτός από τα ιστορικά στοιχεία που θα βρει να βάλει και το μύθο, που λέει ο Αριστοτέλης. Ίσως σε μια θεατροποιημένη βιογραφία, ναι, τα ιστορικά στοιχεία είναι και το λιγότερο. Ναι, όντως. Απλώς σου δίνουν, ξέρεις, κάποιους στήλους να κρατηθείς και να μπορέσεις εκεί με τη φαντασία σου να δημιουργήσεις το μύθο. Ή ας πούμε να εξηγήσεις γεγονότα ιστορικά. Παραδείγματος χάρη, έζησε ένα μεγάλο. Προχωράω τώρα, έτσι. Έζησε ένα μεγάλο έρωτα. Εδώ δεν λογοκρίνουμε, δεν σταματάμε κανέναν, δεν υπάρχει. Όχι, μήπως ήθελες να πεις κάτι και σε διέκοψα. Έζησε ένα μεγάλο έρωτα ο αυτοκράτορας Αδριανός με έναν Έλληνα της Μικράς Ασίας, λίγο πιο πάνω, στη Βυθινία, στην Κλαβδιόπολη, τον Αντίνο. Του είχε κάνει και ναούς, του είχε κάνει πολλά πράγματα. Ναι. Τώρα, λέγοντας κι εγώ έρωτα, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, γιατί ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τον ίδιο στον εαυτό. Mm-hmm. Πόσο μάλλον είναι κάποιος ανθρώπος που δεν έχει γνωρίσει. Έτσι όμως, από τα αποτελέσματα της δράσης του Αδριανού, έτσι φαίνεται. Δηλαδή, όταν αυτός ο νέος σε ηλικία 20 ετών βρέθηκε πνιγμένος στον ήλο, ιστορικά δεν ξέρουμε τι συνέβη. Mm-hmm. Αν αυτοκτόνησε, αν το σκότωσε, τι ακριβώς συνέβη. Εγώ όμως δίνω την ερμηνεία τη δική μου μέσα από το έργο. Μέσα στο έργο. Μην την πεις, γιατί είναι και το κλειδί νομίζω του έργου. Αν κάποιος έχει έναν ιδιαίτερο λόγο ίντρικας, του αρέσουν οι ίντρικες δηλαδή, θα είναι ένας καλός λόγος να έρθει την παράσταση. Αλλά γνωρίζω πως όταν, από αυτά που διάβασα πάντα, όπως όταν πέθανε, όταν βρέθηκε νεκρός ο Αντίνος, κατέρευσε ο Αδριανός, τον ονόμασε Θεό, που μέχρι τότε θεοποιούνταν μετά το θάνατό τους μόνο οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Ακριβώς. Και νομίζω και οι αυτοκράτηρες και οι γυναίκες τους. Έκτισε ναούς, πόλεις στο όνομά του. Συντριβάνια, πλατείες, αγάλματα. Και έκοψε και νομίσματα με την κεφάλι του Αντίνου και τη δική του. Ήταν όμως όμορφος ο Αντίνος, πραγματικά. Ή τουλάχιστον στις παραστάσεις όπως τον έκανε, ήταν ένα θαυμάσιο παιδί, θαυμάσιος νέος, ο οποίος προσωμίαζε και στους κούρους. Ήθελε να τον αποτυπώσει τουλάχιστον. Προφανώς, ναι. Έτσι. Λοιπόν, είπα για την παράστασή σου. Και επειδή ο Χρήστος Ολιακόπουλος τολμάει, πρέπει να βοηθήσουμε. Η μόνη βοήθεια που μπορούμε εμείς να κάνουμε με τις ταπεινές μας δυνάμεις είναι να μας πεις τώρα νωρίς πού γίνεται η παράσταση, ποιες μέρες που γίνεται, και αν θέλεις να δώσουμε και κάποια εισιτήρια για κάποιους φίλους που θα σας τηλεφωνήσουν. Η παράσταση λαμβάνει χώρα στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα, στον Κεραμικό, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, τυχαίο. Έλατε. Μεγάλου Αλεξάνδρου 125. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9 το βράδυ. Δεν έχεις τολμήσει απογευματινές, έτσι, μεσημεριάτικες? Όταν πήγα στο χώρο να μιλήσω, δεν υπήρχαν απογευματινές. Δεν υπήρχαν ώρες. Δεν υπήρχαν, υπήρχαν 4-2 ώρες, που τις Κυριακές, ας πούμε, θεωρούνταν ότι ίσως είναι καλύτερο να είναι πιο απογευματινή.
Εμένα καλά πάει, ας πούμε, και αυτή η ώρα. Και τώρα που ξέρεις ο ήλιος όσο πάει και δει αργότερα, άρα η μέρα μεγαλώνει, είναι και όπως περίεργο να πας στο θέατρο, ας πούμε, 7 η ώρα. Ναι, και καλώς συνέβη ο καιρός, γιατί πέρασες και κάτι φουρτούνες με κανένα χειμώνα αδελφάκι μου που δεν έβγαινε όλο στο σπίτι να πάει. Όχι θέατρο, δεν έβγαινε ούτε στο περίπτερο. Έχεις δίκιο. Είπες κάτι προηγουμένως που θα σκάσω, μόνο να το πω. Έλα. Και να ρωτήσω μάλλον τη γνώμη σου, γιατί και εσύ θα ξέρεις καλύτερα. Είπες ότι τους φιλέλληνες, ας πούμε, δεν τιμούν οι Έλληνες. Ναι. Εγώ την εντύπωση πως και τους Έλληνες δεν τιμούν οι Έλληνες. Ναι, αυτό μπορείς να το δεχτείς για στα πλαίσια, ας πούμε. Θα αργήσει και πάρα πολύ να τους τιμήσει. Ναι, όχι, μην νομίζω ότι ο Γερμανός τιμάει το Γερμανό που είναι δίπλα του. Έτσι, υπάρχει μια αντιπαλότητα, μια αντιζηλία να σου καεί ο γάιδαρος που είναι δίπλα σου. Αλλά το φιλέλληνα που έρχεται από μια άλλη χώρα και πεθαίνει για σένα, ζει για σένα, σε ταξιδεύει, σου λέει ωραία πράγματα, σε διαφημίζει. Πρέπει να του δώσει λίγη προσοχή και λίγο σεβασμό περισσότερο. Ναι. Πόσο μάλλον σε αυτόν τον τεράστιο αυτοκράτορα. Άρα λοιπόν, έχουμε μια παράσταση στη Φάμπρικα, στον Κεραμικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στις 9. Στις 9 ώρα το βράδυ. Λοιπόν, να μπούμε λίγο βαθύτερα να γνωρίσουμε αυτόν τον μεγάλο αυτοκράτορα. Ένας από τους 5 καλούς λοιπόν. Και πώς του ήρθε η επιθυμία να ανεβάσει Αδριανό. Περίεργο. Έχει αναπαιχθεί αυτό το μονόπλευρο? Όχι. Ποτέ? Όχι. Ποτέ είναι η πρώτη φορά, το έχω γράψει εγώ. Και από πού μου ήρθε η ιδέα? Πριν από 2 χρόνια περίπου με φώναξε ο διευθυντής του Νομισματικού και Επιγραφικού Μουσείου, από μια τυχαία γνωριμία που είχαμε, σε μια εκδήλωση που έκανα με αφορμή την έκδοση εκ νομισμάτων που έλεγα των Ρωμαϊκών, που είχαν πάνω την κεφαλή του Αδριανού και του Αντίνοου. Και με φώναξε στο μουσείο λοιπόν. Έχει απόψη ότι καμία συνάντηση στη ζωή δεν είναι τυχαία. Έτσι νομίζω, αν δεν έχω πετρελαθεί, αυτό που σου έλεγα πριν. Και με φώναξε λοιπόν να διαβάσω με αφορμή αυτή την έκδοση ένα ποίημα του Φερνάντο Πεσόα που λέγεται Αντίνος και αφορά τη σχέση του Αδριανού με τον Αντίνο. Εκπληκτικό ποίημα, έτσι. Αυτό, αποσπάσματα το ποίημα. Κάποια αποσπάσματα θυμάμαι, κάποια θυμάμαι. Απ' έξω όχι, αλλά θυμάμαι αυτό που διάβασα λίγο. Εκπληκτικό. Θολά. Και ένα άλλο μικρό αφήγημα που μιλούσε για το πώς έβλεπε την ώρα που πνιγόταν ο Αντίνος στον ήλο τη σχέση του με τον Αδριανό. Στο τέλος, κάποιοι από τους ακροατές, αρκετοί ενθουσιασμένοι, θα και μου είπαν πώς τους άρεσε τα λοιπά και τα λοιπά, και αν έχω διαβάσει και τη ζωή του Αδριανού. Τους είπα, όχι, μου λένε διάβασε, αν θέλεις, θα ενθουσιαστείς, και μου πρότειναν και ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Μπορώ να πω τον τίτλο. Ναι, βέβαια, πώς μπορεί. Της Μαργκερίτ Γκιουρσενάρ, το απομνημονεύματα Αδριανού. Τώρα Γκιουρσενάρ είναι Γκιουρσενάρ, που έτσι ποτέ δεν το βλέπω. Ναι. Και όταν το διάβασα τέλος πάντων, ενθουσιάστηκα. Βρήκα αρκετά κοινά σημεία, ας πούμε, με αυτό που μπορούσα να καταλάβω ως προσωπικότητα του Αδριανού και τον τρόπο θέαση των πραγμάτων που είχα κι εγώ. Και αποφάσισα να ασχοληθώ, γιατί όταν έψαχνα να κάνω κάτι εγώ, ήθελα να κάνω ένα θεατρικό έργο, μια παράσταση, που να είναι όπως θα ήθελα εγώ. Με τους δικούς μου, ας πούμε, κανόνες και να έχει το αποτέλεσμα που θα ήθελα. Και ψάχνοντας να βρω ένα έργο να με ενθουσιάσει, δεν έβρισκα κάποιο. Δεν ήθελα να είναι πολύ πρόσωπο, ήθελα να είναι λίγα άτομα. Και σκέφτηκα εκείνα τα λόγια των θεατών εκείνες στις εκδηλώσεις. Διάβασα το βιβλίο, ενθουσιάστηκα και άρχισα να γράφω για τη ζωή του Αδριανού. Ήξερες μέχρι τότε? Όχι, δεν ήξερα τίποτα. Είχα ακουστά μόνο αυτό που λέμε η πύλη του Αδριανού. Επάνω στον Αδριανό αποκαλύπτεται η απέραντη αγάπη στην Ελλάδα, την οποία έχουν και είχαν μη Έλληνες. Γιατί αυτά τα αισθήματα δεν εκφραστήκανε σε κανέναν άλλο λαό. Δεν έγιναν δηλαδή, δεν γραφτήκανε βιβλία, πονήματα, δεν γίναν έργα για τους Ισπανούς ή για τους Γαλάτες ή για τους Αφρικανούς ή για τους Ασιάτες. Ο θαυμασμός, ο έμπρακτος θαυμασμός αφορούσε μονάχα την Ελλάδα. Και επάνω στον Αδριανό διαβάζεις αυτό το διαχρονικό, τη διαχρονική ευγνωμοσύνη των υπολείπων λαών στη μάνα χώρα. Ναι, ήξερε ο Αδριανός φυσικά αυτό που αναφέρει ο μεγάλος Αθήνιος δημοσοφιστές, ότι η Ρώμη είναι μια πόλη που δημιουργήθηκε από διάφορες φυλές Ελλήνων. Και αναφέρει κυρίως μέσα τους Ποντίους, ναι, γιατί και τους Καπαδόκες. Η λέξη Ρώμη δεν ετυμολογείται σε καμία άλλη γλώσσα. Στα Ιταλικά, ναι, στα Λατινικά, άλλο στη Λατινική, είναι γέννημα της Ελληνικής. Αναφέρει μια σειρά λαών ελληνικών που κατοίκησαν και δημιούργησαν και έκαναν μεγάλη τη Ρώμη. Ο Αινίας και όλοι αυτοί όταν φύγαν από την Τρία και κάτω, Έλληνες ήταν, από τους Δωρείς, που κάναν τους Ετρούσκους μετά, τους Τυρινούς κλπ. Ζήσαν εκεί πέρα. Από τους Αρκάδες με τον Ιταλό και τον Πάλαντα που πάνε εκεί πέρα
Δηλαδή έχουν καταλάβει ότι οι εκπολιτιστές αυτοί που φτιάξαν τη μεγάλη Ιταλία, το Λάτιο, που εξελίχθηκε σε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ήταν Έλληνες. Και αντέγραψαν τον ελληνικό πολιτισμό, ναι, και έκαναν και αυτοί σπουδαία πράγματα και φτιάξαν το δικό τους κομμάτι. Αλλά η μάνα τους ήταν αυτή. Ελάχιστοι το τίμησαν αυτό. Πολλοί από αυτούς κατέσφαξαν την Ελλάδα. Έτσι, την κατάκλεψαν, τη λαιελάτησαν. Αλλά υπήρχαν και φωτεινές εξαιρέσεις όπως ο Αδριανός. Ο Μάρκος Αυρήλιος. Ναι. Ο Τιβέριος. Και υπάρχουν και πάρα πολλά ωραία ανέκδοτα για τη ζωή του, αλλά δεν θα πάμε εκεί πέρα. Πες μου, βρήκες κοινά στοιχεία δικά σου και του μεγάλου Αδριανού. Στο χαρακτήρα εννοώ, έτσι. Ναι, αυτό που νομίζω είναι ότι και εκείνος όπως και εγώ στέκεται σε όλη του ζωή σαν παρατηρητής και προσπαθεί να δει και να ερμηνεύσει τα γεγονότα που του συμβαίνουν. Με έναν τρόπο φιλοσοφικό, με έναν τρόπο, αν θες, ας πούμε, εσωτεριστικό. Αγαπούσε τους Επικούριους, έτσι. Ο Επικούριος και κυρίως και τον επίκτητο του Στοϊκού, δηλαδή. Και γύμναζε και το κορμί και το μυαλό του με τις δοκιμασίες τους. Για να τσαλώσει, όπως λέω, στο έργο τη θέλησή του και να τον οδηγήσει να βρει το πεπρωμένο του. Ναι. Έτσι γράφω. Και ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας μέχρι τότε, Ρωμαίος αυτοκράτορας, που άφησε τη γενιάδα. Κάποιοι έλεγαν επειδή είχε ένα τραυματισμό στο πρόσωπο από μία μάχη. Αυτό που διάβασα και που θεωρείται το πιο σίγουρο είναι ότι την άφησε προς τιμήν των Ελλήνων φιλοσόφων που είχαν αυτή την κοντή γενιάδα. Και έπειτα από αυτόν ακολούθησαν και άλλοι. Αν και βέβαια τώρα τα περί της καταγωγής του είναι λίγο μυστήρια. Αυτός γεννιέται κάπου στην Ισπανία. Έτσι. Στην πόλη Ιταλική. Ναι, ήθελε μετά να λέει Ρώμη, βέβαια, ανέφερε αυτό το κάνα προστρο για Έγλη. Όμως η καταγωγή των γονιών του είναι από την Αδριατική θάλασσα. Αυτές οι περιοχές εκεί πέρα ήταν, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι έχω διαβάσει. Από την πόλη Αδρία. Η Αδρία είναι Αδριατική θάλασσα. Από την Αδριατική, κάπου εκεί στα νησάκια. Αυτές οι καταγωγές όμως, εκεί κατοικούσαν Έλληνες. Έλληνες, ναι. Δηλαδή διόλου απίθανο να είχε και λίγο ελληνικό αίμα μέσα του, να έρε ελληνικό αίμα μέσα του. Δεν είμαι σίγουρος αν έρε ελληνικό αίμα και το λέω τώρα φιλολογικά, είμαι σίγουρος πως το ξέρεις και εσύ, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά. Ξέρω όμως ότι το μυαλό του και η ψυχή του ήταν μάλλον ελληνική. Γιατί λάτρευε πολύ το αρχαιολινικό πνεύμα, τους φιλοσόφους όπως είπαμε, τις τέχνες και τα γράμματα και συσύγκλητο από ό,τι διάβασα τον φώναζαν το Ελληνάκι. Λίγο υποτιμητικά, ας πούμε, ή λίγο... Από ό,τι κατάλαβα τον ενοχλούσε αυτό. Γιατί λέει, η ασχόλησή μου με τις τέχνες τους φάνταζε περίεργη. Ναι. Ήταν πιο ελιστές αυτοί. Ήταν πιο ελιστές αυτοί. Είχαν πάντα υπαλλήλους να τους κάνουν τα έργα τέχνης. Και βέβαια μετά τον έχω βάλει να λέει ότι όταν πια κέρδισε το θρόνο, πήρε το θρόνο μετά από πολλές δυσκολίες και αγώνα και προσπάθεια, ότι η Ρώμη με στόλισε. Όχι. Ό,τι παλιότερα τους φαινόταν. Καθένας πώς το λέω. Περίεργο, ας πούμε, τώρα το θαύμαζαν. Θαύμαζαν τη γλυκύτητα και την απλότητά μου. Ό,τι παλιότερα τους φάνταζε, ας πούμε, ποταπό, τώρα το εκθίαζαν. Η σύγκλητος με στόλισε με ένα σωρό τίτλους. Τους αρνήθηκα όλους. Ήθελα το γόητρό μου να είναι προσωπικό, να πηγάζει από την αξία μου. Οι τίτλοι, αν έρχονταν, θα έρχονταν αργότερα. Μέχρι τότε είχα πολλά να κάνω για να γίνω και να είμαι περισσότερο ο Αδριανός. Ο εαυτός μου δηλαδή. Και αναφέρω εκεί τις αλλαγές που έφερε στη Ρώμη. Μιλήσαμε λίγο προηγουμένως για την πρώτη σου επαφή με τον Αδριανό, που ήταν το ποίημα εκείνο του μεγάλου μεξικανού ποιητή, του Πεσόα, που εκλήθεις να το απαγγείλεις, να το διαβάσεις κάπου σε μια εκδήλωση, πας περιπτώσει, και είναι αυτά εκείνα τα παράξενα νεύματα και νήματα της ζωής, τα οποία σου ανοίγουν πύλες. Μπορεί να είναι κλωστούλες, αλλά σε σπρώχνουν, σου δίνουν μια και πας απέναντι. Μπορεί να είναι ένα σκούντιμα του αγώνα και έχεις βρεθεί ακριβώς στην απέναντι όχθη. Έτσι λοιπόν διάβασες εκείνο το υπέροχο ποίημα αυτού του Μεξικανού τώρα. Κοίταξε, ένας Μεξικανός τώρα ασχολείται από την άλλη Ήπειρο, από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, ασχολείται με αυτή την ιστορία. Και υπάρχει μια πολύ καλή απόδοση, έχει κάνει πολύ εξαιρετική δουλειά ο φίλος μου Γιάννης Σουλιώτης, ο μεταφραστής πολλών μεξικανικών ποιημάτων, και έχει εκδώσει και μια υπέροχη ανθολογία. Και έχουμε βρει λίγο αυτό το ποίημα. Θα μας το διαβάσεις? Ναι, βεβαίως. Άγαλμα θα σου στήσω. Απόδειξη στο μέλλον του διηνεκές της αγάπης μου, της ομορφιάς σου και της πίστης, ότι το κάλος θείο δώρο είναι. Αν και ο θάνατος με τα ισχνά γυμνά του χέρια βγάζει από την αγάπη μας το ρόχο της δύναμης και της ζωής,
Το άγαλμα τούτο το γυμνό που εσύ μόνο εμπνέεις, όλες οι ερχόμενες γενιές είτε το θέλουν είτε όχι, θα το κληρονομήσουν. Σαν δώρον απόφευκτο, από Θεό σταλμένο. Αχ, το άγαλμα αυτό θα φτιάξω και σε βάθρο θα το στήσω που δικό σου θα είναι, ώστε ο χρόνος με την ύπουλη εγκληματική του δράση θα φοβηθεί να το αφανίσει, ή με τη μανία του πολέμου και του φθόνου τον όγκο και την πέτρα του να φθείρει. Δεν μπορεί τέτοια να είναι η μοίρα. Οι θεοί οι ίδιοι που όλα τα αλλάζουν και της μοίρας το χέρι που στο σκοτάδι ρίχνει και αυτούς τους ίδιους τους θεούς θα αποφύγουν στα τάρταρα να ρίξουν το άγαλμά σου, το δώρο μου, αφήνοντας χωρίς την παρουσία σου τον κόσμο όλο άδειο. Της αγάπης μας η εικόνα θα γεφυρώσει τους αιώνας. Άσπηλη θα βγει από το χτες και αιώνια θα είναι σαν θρίαμβος ρωμαϊκός. Και στο μέλλον κάθε καρδιά θα εξοργίζεται που της αγάπης μας σύγχρονος μάρτυρας δεν ήταν. Εκπληκτικός ο Πεσόα. Ναι, πολύ ωραίος. Έχουν οι Μεξικάνοι τη ζεστασιά αυτή της αγάπης και είναι ένας φλεγματικός λαός. Μας ταιριάζουν οι Μεξικάνοι. Mm-hmm. Μας ταιριάζουν και οι Ρωμαίοι, παιδιά μας είναι. Έτσι. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Και αυτό και μας αγγίζουν οι κοινές αυτές καταβολές. Θέλω να σε ρωτήσω. Ξέρεις ότι ο αυτοκράτορας ο Αδριανός, με όλη αυτή την ταλαιπώρια που τράβηξε, γιατί δεν ξεκίνησε για να γίνει αυτοκράτορας. Όχι. Στο στρατό ήταν, από εδώ πήγαινε, από εκεί πήγαινε, μάχες έδινε, μάχες έχανε, ταλαιπωρήθηκε. Προσπάθησε πάρα πολύ. Άλλες έχασε, άλλες κέρδισε. Πάρα πολύ. Είχε και άλλους που επιβουλεύονταν το θρόνο του. Φυσικά, φυσικά, ναι, ναι. Τον ναι. Γκέτο, τον Γκέλσο, τον Πάλμα. Ναι. Φτάνει στη Δακία, περίπου ο κόσμος για να καταλάβει η σημερινή Ρουμανία κάπου, εκεί όπου εκεί δείχνει πραγματικά τις αρετές του και μεγαλουργεί και μεγαλώνει. Κοίτα να δεις όμως πάλι που... Έχω και ένα ωραίο περιστατικό. Για πες. Για τη Δακία. Ναι. Σε διακόπτω τώρα. Όχι, όχι, ναι, ναι. Λέει ότι όταν ξέσπασε ο πρώτος πόλεμος στους Δάκες, έχω βάλει εγώ, ότι όσο παδός της ειρήνης ήταν αντίθετός του. Άποψη που εξέφρασε στο πολεμικό συμβούλιο. Και λέει την έκρηξη του αυτοκράτορα ακόμα τη θυμάμαι. Μου φώναξε υποτιμητικά, κανείς δεν ρώτησε τη γνώμη σου. Να μην μιλάς όταν δεν σε ρωτάνε. Σαν σκύλος που ρί τριγύρω, προσπαθώντας να οροθετήσει το χώρο του. Και λέει την οργισμένη αντίδρασή μου που θα είχε καταστρέψει για πάντα τη σχέση μας, σταμάτησαν τα λόγια του κλειωμένη. Έχω βάλει ένα φανταστικό φιλόσοφο που γνώρισε στην Ελλάδα όταν είχε πάει 16 ετών να μαθητεύσει που τον είχε στείλει ο κηδεμόνας του, ο Ατιανός. Είχε δύο κηδεμόνες, τον Τραϊανό, τον αυτοκράτορα και τον Ατιανό, που τον μεγάλωσε, ας πούμε, από κάποια ηλικία σαν παιδί του. Και τον βάζω ότι εκεί γνωρίζει ένα φιλόσοφο που του χαράσει τη ζωή και τα διδάγματά του κάποιες φορές σε πολύ δύσκολες στιγμές έρχονται στο μυαλό του και τον βοηθούν να τα απεξέρθει. Όπως τον έβγαλε τον πρώτο λόγο όταν είχε γίνει δικαστής στο Δικαστήριο Κληρονομικών Διαφορών, νομίζω ήταν ο πρώτος τίτλος που πήρε. Στην ιεραρχία και τη διοίκηση, είχε σπανιόλικη προφορά. Μιλούσε τα λατινικά με σπανιόλικη προφορά. Που τον είχε πάρει, έχω βάλει, ας πούμε, από τον παππού του που τον θαύμαζε και ήταν ο μόνος με τον οποίο είχε στενή σχέση. Και όταν ξεκίνησε να μιλάει, το ακροατήριο σκάστηκε στα γέλια. Αυτό σάστησε, σκέφτηκε να φύγει αμέσως από την αίθουσα, αλλά τα λόγια του κλειωμένου που του ήρθαν στο μυαλό το συγκράτησαν. Και του έλεγε: Μην εγκαταλείπεις ποτέ, Αδριανέ. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια έρχονται για να μας δυναμώσουν. Και λέει γύρισε και τους είπε δεν έχει σημασία πως μιλάει κανείς, αλλά τι λέει. Και συνέχισε τη διαδικασία. Να σου το πω πως το λέγει ο Κλεόβουλος Ολύνδιος, ο μεγάλος φιλόσοφος. Είπες κλεωμένης εσύ. Ναι, ναι. Υπάρχει όμως ο Κλεόβουλος Ολύνδιος, από το Κλεό αρχίζουν και οι δύο. Μεγάλος φιλόσοφος, Ρόδος. Έχει μια εκπληκτική φράση, Χρήστο. Λέει δεν υπάρχουν υποθέσεις χαμένες, παρά μόνο εκείνες που εγκατέλειψες. Συμφωνώ απόλυτα. Και ο ίδιος αυτός εκείνη την εποχή. Άρα λοιπόν Δακία, το Κλέο το πιάσες. Ναι, το πιάσα. Το άλλο σου μείνει. Συμβαλεσμένη ήταν. Ναι. Και επειδή μιλάγαμε για τη Δακία, έλεγα ότι εκείνη τη στιγμή που του μίλησε ο αυτοκράτορας, το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι του. Προσβλήθηκε πάρα πολύ. Και είπε την οργισμένη αντίδρασή μου που θα είχε καταστρέψει όμως για πάντα τη σχέση μας, σταμάτησαν τα λόγια του κλειωμένη που μου ήρθαν για άλλη μια φορά στο μυαλό. Για να κυβερνήσει κανείς, Αδριανέ, πρέπει πρώτα να κυβερνηθεί. Έτσι λέει, έκλεινε το κεφάλι με σεβασμό στη θέληση του αυτοκράτορα. Αυτή όμως η ψεύτικη συμφιλίωση υπήρξε για μένα πολύ ταπεινωτική κτλ. Και παρακάτω βάζω ένα περιστατικό που μοιήθηκε σε μια μυστική θρησκεία από την Ασία, που έφεραν κάποιοι αξιωματικοί από τα βάθη της Ασίας, τη λατρεία του Μύθρα. Του Μυθραϊσμού. Ναι. Και λέει ότι μοιήθηκε ήταν ένα βράδυ σε ένα φυλάκιο πλάι στο Δούναβι. Αυτό στεκόταν σε ένα λάκκο που είχαν σκάψει συντροφή του και από πάνω του ένα σταύρο ξεφυσούσε αγωνιώντας.
Από το σπαρακτικό του μουγκριτό κατάλαβα πως η θυσία είχε ξεκινήσει. Την ώρα που εκείνος ακουμαχούσε να ξεφύγει από τη θανάσιμη του μοίρα, εγώ από κάτω λουζόμουν το καυτό του αίμα. Η παράξενη αυτή διαδικασία με οδήγησε σε μια κατάσταση υπερβατική. Όλο το βράδυ ο νους μου ήταν κυριευμένος από αλόκοτα οράματα. Ταύρος και άνθρωπος ήταν μπλεγμένοι σε ένα συνεχή πόλεμο κυριαρχίας. Την άλλη μέρα ένιωθε μια δύναμη θεϊκή. Νίκη και ήττα δεν είχαν πια καμία σημασία. Μάχη και αίμα ήταν ο μόνος στόχος. Κάλπασα αφηνιασμένα προς τον πρώτο αντίπαλο που βρήκα. Τον κλώτσα να πέσει κάτω από τα λόγω του και χύμιξα κατά πάνω του. Ο αυτοκράτορας με έστειλε να καταστρέψω τα τελευταία οχυρά του εχθρού σε σιδηρές πύλες. Κανείς δεν μπόρεσε να μου αντισταθεί. Έχει παραφρονήσει από την υποτίθεται αυτή η μυστική μοίηση. Τον έχει βγάλει εκτός εαυτού. Του έχει συμβεί κάτι πολύ παράξενο. Τον έχει κάνει λιοντάρι. Ατίθασο που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τον νοιάζει μόνο το αίμα. Ούτε να νικήσει ούτε να χάσει, ας πούμε. Και λέει και ένα βράδυ και ένα απόγευμα πάνω στα ερείπια του πεδίου της μάχης πέρασε στο δάχτυλό μου το δαχτυλίδι με τα διαμάντια που είχε πάρει από τον Νέρβα που ήταν ο προηγούμενος αυτοκράτορας σαν ένδειξη ότι μετά έρχεσαι εσύ. Και λέει εκείνο το βράδυ κοιμήθηκα ικανοποιημένος ότι κάτι κατάφερα προς τα εκεί που θέλω. Ήταν ακόμα στην πορεία της ζωής του όπως τον έχω βάλει εγώ που έχει παθιαστεί με ένα μεγάλο στόχο που θέλει να αποδείξει, που θέλει να τον πετύχει και βλέπει να πλησιάζει όλο και πιο κοντά. Τώρα, αλλού με πήγες, γιατί αυτό που θέλω να πω ας τα αφήσουμε. Όχι, γιατί... όχι, να το πεις. Να σου πω λοιπόν, ότι εκεί ήθελα να σε πάω, στην Δακία, κομμάτι της Θράκης τότε, Θράκη ήταν, η Θράκη ήταν μέχρι το Δούναβη τότε. Κοιτάς τώρα που μάλιστα. Αυτό που έχουμε ως Θράκη σήμερα εμείς πια είναι το ένατο της μεγάλης δοξασμένης Θράκης μας. Εκεί λοιπόν έχει εγκατασταθεί η λατρεία του Μυθραϊσμού. Ο Μύθρας ήταν ένας θεός περσικής καταγωγής των Περσών ο οποίος ήταν αμύτωρ. Δεν γεννήθηκε από Μύτρα ο Μύθρας. Ξεπήδησε μέσα από ένα βράχο. Και είναι... Είδες πόσα ξέρεις και εσύ περισσότερα. Όχι, δεν είναι. Να μάθω. Ήθελα να σε πάω, γιατί είναι τραγικά επίκαιρο. Εκεί ήθελα να πάω. Το έργο είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Ταιριάζει σήμερα, είναι ακριβώς. Η βασικό στάδιο της μυστικής διδασκαλίας του Μυθραϊσμού είναι η ταυροκτονία. Όπου στολισμένος ο Ταύρος πλέον δολοφονείται με κίνες, δηλαδή και άλλα ζώα τα οποία είναι αστρικά σύμβολα αλλά και ένα σκορπιό στα γενετικά του όργανα είναι, αυτό είναι παράσταση στον ουρανό και όπου εκείνη τη στιγμή μπορούν να σημούν τα σπουδαία. Η λατρεία του λοιπόν για την οποία έτρεφε και αγάπη είχε λόγια σπουδαία ο Πλάτωνας για τον Μυθραϊσμό ήταν μια λατρεία που είχε φτάσει και στην αρχαία Ελλάδα και επειδή δεν είχε βασική της θέση ήταν μη σκοτώνετε διότι, πρόσεξε, στερείται το φως από έναν άνθρωπο. Και το φως, περισσότερο φως, που ήταν και η τελευταία φράση του Γκέτε, είναι από τη λατρεία, από τη μοίηση του Μύθρα. Και έτσι καταλάβανε την τελευταία στιγμή του Γκέτε που πέθανε, ότι είχε μοιηθεί στα μυθραϊκά μυστήρια. Μάλιστα. Ήταν πολύ υψηλό το νόημα. Κυνηγήθηκε λοιπόν, κυρίως από τους χριστιανούς, από το χριστιανικό πλήθος που τότε ήταν φανατικό στα ξεκινήματά του. Καταστράφηκαν όλοι οι ναοί του. Δεν έχουμε στοιχεία γι' αυτόν παρά μόνο παραστάσεις και ανάγλυφα, από όπου που συμπεραίνουμε κάποια πράγματα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα που μιλάμε είμαστε τραγικά επίκαιροι διότι στη Σαρδινία βρέθηκε ένας ναός του Μύτρα. Μύτρας ή Μύθρας. Και θα τον αναδείξουν. Θα είναι ο μοναδικός ναός που θα είναι πλέον επισκέψιμος και είναι στη Δύση. Γιατί υπάρχουν στην Ανατολή αλλά βέβαια σε ερείπια. Αλλά εδώ θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει και ένας ναός του Μύθρα στην Ελλάδα. Είναι στην Ξάνθη. Είναι στα Πομακοχώρια. Μάλιστα. Είναι στα θέρμα της Ξάνθης. Λέγονται θέρμα γιατί έχουν ζεστά νερά, ακριβώς. Ακριβώς, πηγές, ιαματικές, αναξιοποίητες, τρέχουν εκεί πέρα, χάλι μαύρο. Κρίμα. Και υπάρχει και ο ναός του με υπέροχα ανάγλυφα που είναι υπαίθριος. Μύθρας λατρευόταν κυρίως στη φύση. Και δυστυχώς καταστρέφεται, γιατί κανείς δεν έχει φροντίσει γι' αυτόν τον ναό. Είναι ένα αρχαίο κοιμήλιο, φθήρεται. Δεν υπάρχει πινακίδα για να πας, δεν υπάρχει δρόμος για να πας παρά μόνο σκαρφαλώνεις. Δεν σου λέει κανείς ότι εδώ υπάρχει ένα αρχαίο ιερό, δεν υπάρχει πινακίδα καφέ της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Κι όμως αυτός ο ναός, αυτή η θρησκεία, αυτή η φιλοσοφία πιο πολύ, ακόμα δεν έχουν γεννηθεί οι θρησκείες, έτσι είναι μεταγενέστερα εφευρήματα οι θρησκείες και είναι εφευρήματα ανθρώπων, ανάγκες ανθρώπων είναι. Αυτή η βασική κοσμοθεωρία ήταν αυτή που λάτρεψε ο Αδριανός.
τη λάτρεψε. Και ελάχιστη, ξέρεις μέσα στη σύγκλη τώρα πια είχαν γίνει τα αντίπαλα στα τόπεδα, ήταν οι Μυθραϊστές με τους υπολείπους, ας πούμε, ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και κοιμήλια του θα βρει κανείς μόνο σήμερα εκεί στην Ξάνθη, στη Σαρδινία τώρα που μιλάμε, λέει, πριν λίγες μέρες έγινε ανακοίνωση και πλέον στην Ασία. Και είναι τρομερό να μην αξιοποιούμε τέτοιους αρχαιολογικούς χώρους, να έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο να τα δουν, διότι δεν μπορούν πουθενά άλλο να τα δουν. Και πάση περιπτώσει, ένα στοιχείο έχουν και τα απομακρυχωριά τα καημένα να τα αξιοποιήσει για να πάει ο κόσμος ταξιδιώτης, φιλίστορας, φιλάρχαιος να πάει να τα επισκεφθεί και είναι μες στο μαύρο χάλι. Δυστυχώς, μου έδωσε ευκαιρία λοιπόν με τη Δακία, εκεί ήθελα να πάω, γιατί εκεί πέρα μοιείται στα μυστήρια. Ο Μυθραϊσμός ήταν πάρα πολύ ανεπτυγμένο στη Θράκη. Μες. Από Έλληνες και επιφανείς και πλούσιους και έμπορους και τις άρχουσες τάξεις που έκαναν ταξίδια, εμπορεύονταν με την Ανατολή, την Περσία, έφεραν χρυσάφια από την Περσία και είχαν γνωρίσει αυτό την ιδιαιτερότητά του, όπως αργότερα έκανε ο Μεκτασισμός. Δηλαδή είναι τρομερά πράγματα αυτά που είναι για κάποιους ανθρώπους ανώτερο επίπεδο, είναι τα σύγχρονα μυστήρια, γιατί αυτός είναι και ο λόγος που μετά ο Αδριανός ζητάει να μάθει το κάτι της παραπάνω, γιατί ο Μυθραϊσμός φτάνει μέχρι εκεί και φτάνει στα Ελευσίνια. Στα Ελευσίνια μυστήρια, ναι. Καταλαβαίνεις, εδώ όταν εμπλακείς με τις φιλοσοφίες και με τις βαθιές φιλοσοφίες, αναγκαστικά έχεις μια κλίμακα που πάει μόνο προς τα πάνω. Έχεις δίκιο και εγώ έτσι νομίζω. Και εσύ ενεπλάκεις με αυτό το έργο, έτσι, από εδώ και πέρα το επόμενο θα είναι κάτι παραπάνω. Δεν μπορείς να πας πιο κάτω. Όχι, έτσι. Ναι, στο έλεγα απ' έξω. Όχι, δεν μπορείς. Απ' έξω, ναι. Ξέρεις, την ώρα που έγραφα, και τώρα δεν λέω ας πούμε μπουρδολογίες και ξέρεις που συνήθως βγαίνουν στα ραδιόφωνα, στη τηλεόραση και βάζουμε τον καλό μας σε αυτό κτλ. Την ώρα που έγραφες το έργο. Ναι, όταν. Καταρχάς ήταν η πρώτη φορά που έκατσα να κάνω κάτι τέτοιο. Είχα ξαναγράψει ένα μικρό μονόλογο, μονοπρακτάκι, ας πούμε, στη σχολή κατόπιν εντολής ενός δασκάλου. Δεν είχαν διορθώσει ένα σενάριο, ένα φιλμ νουάρ που παίξαμε, αλλά ένα πρώτο έργο που το έπιασα από την αρχή μέχρι το τέλος και το γέννησα ήταν, είναι αυτό. Κατά τη διάρκεια που διάβαζα, έψαχνα, έσβηνα, έγραφα. Οφείλω να σου πω ότι δεν έγραφα σε υπολογιστή ή με τα πλήκτρα. Έλα. Χαρτί και μολύβι, αυτό μου αρέσει. Αυτό μου άρεσε. Και παντού το είχα μαζί μου. Και όποτε μου ερχόταν για κάποιο λόγο, άκουγα μια μουσική ή σε έπαιρνα κάτι, το έβγαζα και έγραφα. Σε παγκάκια, μέσα στο κρύο, σε καφετέριες, στο τρένο μέσα. Υπήρχε ένας παλαβός που διάβαζε, ενώ οι άλλοι, ας πούμε, κοίταγαν δεξιά-αριστερά τα κινητά τους, και μερικές φορές τον αποδείχε το βιβλίο και στα λέω έγραφε. Έτσι μου άρεσε να το κάνω. Και όλη αυτή η διαδικασία δεν μπορώ να πω ότι με έκανε άλλο άνθρωπο εντελώς, αλλά σαν να δημιουργήθηκαν περισσότερες συνάψεις, να το πω επιστημονικά, ας πούμε, αν το λέω και σωστά, το εκφράζω, μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου μου, και έρθαν σε επαφή πράγματα που, και περιοχές που πριν δεν ήταν προφανώς σε επαφή. Συνδεδεμένες. Ένιωσα αυτό που λες, να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, αυτό μπορώ να εκφράσω. Δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να πω, ξέρεις, μια λέξη, ας πούμε, ανώτερος, γιατί είναι, ακούγεται κάπως και θα παρεξηγηθεί. Πάντως καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα για μένα. Ανώτερος από τον προηγούμενο αυτός. Δεν έχει επιστροφή. Ναι, τώρα μου θυμίζεις βέβαια και τη μεγάλη φράση του Μάνου του Λοΐζου, απίστευτα μεγάλου Έλληνα φιλόσοφου μουσικού, που σε κάποια από τις πολλές κουβέντες μας, πολλά βράδια τώρα, τα ρε Μάνο, γιατί το κάνουμε τώρα αυτό. Και λέω για τους άλλους, για μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Είχε δίκιο. Γιατί γράφουμε τραγούδια. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι εμείς. Παρερχόμαστε με τον Χρήστο τον Λιακόπουλο και τον Αδριανό, που παράλληλα είναι και αυτός μες στην πορεία μας και στα πόδια μας. Ο Γιώργος Ολεκάκης προσπαθεί να κάνει συνέντευξη στον Αδριανό, αλλά δεν ήρθε ο Αδριανός σήμερα στην εκπομπή. Έστειλε τον Χρήστο τον Λιακόπουλο. Μεγάλη μου τιμή. Το λέω αυτό διότι διάβασε πολύ ο Χρήστος, μελέτησε πάρα πολύ και τόλμησε κάτι που άλλοι δεν έχουν τολμήσει. Δεν έχουν τολμήσει καν να αγγίξουν την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου, του μεγάλου ανδρός. Η ιστορία με το δαχτυλίδι είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι κάπως έτσι έχει μείνει και η φράση «αυτός πήρε δαχτυλίδι». Δηλαδή πραγματικά με το δαχτυλίδι, αν το σκεφτείς. Μου έλεγαν και παλιότερα όταν ο Γιώργος, σε διέκοψα, συγγνώμη, ναι, αλλά μου θύμισε, ναι, πέρασε το δαχτυλίδι. Ας πούμε εκείνη την εποχή που το θυμάμαι, ο Σιμίτης έδινε την αρχηγία του Πασόκ στον Γιώργο Παπανδρέου και έλεγε πήρε το δαχτυλίδι. Και το δαχτυλίδι. Ναι, ήταν η παλιά παράδοση αυτή. Ναι. Πέρασε, μόνο που εκείνη ήταν μεγάλη άντρας, η παλιή. Εντάξει. Ναι. Και φαντάσου ότι ό,τι εφάπτεται και είναι κύκλος και κλείνει κάποια πράγματα, έχει και μαγικές ιδιότητες, διότι
πάντα φορείται πάνω μας είναι από ευγενή μέταλλα, έτσι, και συντροφεύει. Οπότε μεταβιβάζοντας ένα αντικείμενο το οποίο φοράς, είτε είναι ισόρουχο, είτε ρούχο, είτε κόσμημα, όταν το δίνεις στο εγγόνι σου, στο νεότερο άνθρωπο, σε φίλο, σε αγαπημένο πρόσωπο, του μεταβιβάζεις και όλες τις πληροφορίες που είδε, που άκουσε, και τις δικές σου και του σώματός σου και αυτά που σκέφτεσαι. Οπότε έτσι πραγματικά χτίζεις έναν άλλον άνθρωπο. Προσθέτεις έναν άνθρωπο, έναν ακόμη άνθρωπο. Πολύ ωραίο αυτό που μου πες. Ναι, ξέρεις, έχω και εγώ ένα δαχτυλίδι από το θείο μου που ήταν για μένα πατέρας και έπαθε και αυτός ανατριχιαστικό δώρο αυτό. Ξέρεις από τι πέθανε? Από τι? Από καρδιά. Όπως Αδριανός. Όπως Αδριανός. Στα 60 κι αυτός. Και μου έδωσε το δαχτυλίδι τον που φόραγε. Δεν σου έδωσε δαχτυλίδι. Ένα μονόπετρο. Ένα πρώτο επίπεδο μάτι βλέπει δαχτυλίδι. Αυτά που είπες τώρα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, κρυμμένο από πίσω, είναι μια ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια πληροφοριών. Ναι. Πάρτες, βάλτες μέσα σου, φτιάξτες, κάνεις, καταλαβαίνεις. Εδώ όμως. Πολλές φορές ξέρεις να τρέχω εκεί το πιάνο. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό κάνεις. Τώρα θα ακούσει παράξενο. Ναι. Αυτό συμβαίνει όπως το πες. Ναι. Όπως το πες αυτό. Παίρνεις πληροφορίες. Είναι η φυσική της πληροφορίας. Πάμε λοιπόν λίγο στον μεγάλο Αδριανό, ο οποίος τελικά μεγάλωσε με τον παππού του ή με το θείο του. Ιστορικώς, από ό,τι διάβασα, έλεγαν ότι είχε πολύ στενή σχέση με το θείο του, γιατί με τους άλλους δεν τα πήγαινε και πολύ καλά. Είχε μια αδερφή που ήταν σιωπηλή και απόμακρη, έχω βάλει. Δεν είχαν στενή σχέση. Η οποία παντρεύτηκε ένα πολύ μεγαλύτερό της, ένα γέρο, το Σερβιανό, που είχε πάθος με αυτούς, ήθελε να πάρει το θρόνο. Μέχρι και προς το τέλος της ζωής του, είχε φτάσει 90 ετών και έκανε μια απόπειρα να δολοφονήσει μαζί με τον εγγονό του, να δολοφονήσουν τον Αδριανό για να του πάρουν το θρόνο. Και έμαθε βέβαια και τους καθάρισε. Και λέει ότι ο γαμπρός μου πριν ανοίξει τις φλέβες του το λουτρό, εσείς ξέρεις καλύτερα από μένα, τους έλεγαν θα σας σκοτώσουν ή θα αυτοκτονήσετε. Και έμπαιναν στο λουτρό, άνοιγαν τις φλέβες τους και πέθαναν. Και λέει ο γαμπρός μου πριν ανοίξει τις φλέβες του το λουτρό, μου ευχήθηκε να βρω έναν αργό βασανιστικό θάνατο. Και λέει η ευχή του είχε κιόλας πραγματοποιηθεί. Γιατί έπασχε από ανεπάρκεια καρδιάς και ήταν πολύ βασανιστικά και δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Η πιο στενή σχέση, για να μην ξεφύγω, ήθελες να μου πεις κάτι σε λίγο ψά. Η πιο στενή σχέση λοιπόν ήταν με ένα θείο του, ο οποίος ήταν αστρολόγος, έψανε τα αστέρια, τον ουρανό και ασχολούνταν με τέτοια πράγματα. Τα μεταβίβασε και στον Αδριανό. Τουλάχιστον την τάση να ασχολείται με αυτά, να τα βλέπει, να τα κοιτάζει. Και εμένα μου άρεσε πιο πολύ η σχέση παππού εγγονού. Οπότε εσύ στο έργο σου έχει χρησιμοποιήσει τον παππού, ναι. Ο παππούς λοιπόν είχε πολύ στενή σχέση με αυτόν. Ήταν γητευτής των ζώων και το φοβούνταν οι υπόλοιποι χωρικοί. Και τα βράδια του καλοκαιριού έπαιρνε τον Αδριανό και ανέβαναν πάνω σε κάποιο λόφο εκεί στην Ισπανία και παρατηρούσαν τον ουρανό. Και βάζω και λέω για τρένους, εγώ μετά από λίγη ώρα κουραζόμουν με τα ροταστέρια και αποκοιμιόμουν στα πόδια του. Εκείνος καθόταν με το κεφάλι στραμμένο στον ουρανό και παρακολουθούσε τις κινήσεις του μέχρι να ξημερώσει. Πίστευε πως τα άστρα ήταν μέρη ενός μαγικού σύμπαντος. Και πως εκεί μπορούσε κανείς να βρει τις βουλές των θεών. Θυμάται και λέει, εκείνο το βράδυ με κούνησε απαλά για να ξυπνήσω και με μάτια που άστραφταν και τρεμάμενη φωνή μου ανακοίνωσε πως η αυτοκρατορία του κόσμου είναι δική σου. Ύστερα μην πιστεύοντας τα ίδια του τα λόγια, άρπαξε ένα ξύλο από τη φωτιά που είχαμε για να μαζεσταίνει, πήρε την παλάμη μου και διάβασε μέσα στη μικρή μου παλάμη την επιβεβαίωση αυτού που είχε δει στον ουρανό. Ο κόσμος ήταν γι' αυτόν όλος ένας. Εγώ λέει σαν παιδί θεωρούσα φυσικά τα πάντα. Έτσι τα νέα του δεν μου έκαναν και ιδιαίτερη εντύπωση. Ή μήπως όχι. Τις εκπομπές μας τις ακούτε και τις βλέπετε από το Αρχείο Πολιτισμού, είτε το site είτε το κανάλι του στο YouTube και από τον ιστότοπο του Ευπράτην. Αυτή ήταν η αρχή της ιστορίας μου. Βλέπεις λοιπόν ότι ξαναχρησιμοποιείς ένα μεταφυσικό στοιχείο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Ναι, νιώθω μια έλξη, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω τώρα. Mm-hmm. Το αόρατο, το ιστορικό που. Ναι, ξαναχρησιμοποιείς ένα στοιχείο που κάποιος διαβάζει σε έναν ουρανό, ναι. Το μεταφέρεις γήινα σε μια παλάμη, σε μια χούφτα. Υπάρχει το στοιχείο της φωτιάς ενδιάμεσα, το πυρ, το αναζωογονητικό, το καθαρτικό. Να ο Ηράκλητος μέσα, να ο Βυζιεινός μέσα. Εσύ, άμα θα δεις τα μονόλογα, θα μου πεις πάρα πολλά. Λοιπόν. Αλήθεια στο λέω, δεν σου κάνω πλάκα. Αυτά που μου λες τώρα θα μου δώσεις αφορμές και ακόμα και ερεθίσματα για μεγαλύτερη ακόμα εμβάθυνση και συγκίνηση. Άμα σου πω ότι εσκεμμένα δεν ήρθα να το δω πριν την εκπομπή, γιατί ναι. Μετά θα είχα μια ίσως. Τα έλεγες μόνος σου. Όχι, όχι, όχι. Θα έπρεπε να πω την άποψή σου. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ενώ τώρα δεν μεταφέρω το συναίσθημά σου.
αυτό το μεταφέρεις εσύ, ναι. Είσαι ο πιο ικανός να το κάνει. Μεταφέρω την προσωπικότητα του Αδριανού και πώς αυτή συντάχθηκε, γιατί πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα, με αναζήτηση του μεταφυσικού, γι' αυτό και στράφηκε στα μυστήρια, με αναζήτηση του άγνωστου, γι' αυτό και έφτιαξε βιβλιοθήκες, συγκεντρώσε βιβλία με γνώσεις και πληροφορίες, γι' αυτό ήθελε έναν κόσμο καθαρότερο, ήθελε έναν κόσμο ειρηνικότερο, ένας στρατηγός, ένας αυτοκράτορας, είχε όλο τον κόσμο στα πόδια του και όμως ήθελε να είναι εν ειρήνη τα πάντα. Είναι τρομερό. Δεν ξέρεις πόσο ταιριάζει με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, μα γι' αυτό σου σε όλα όσα είπες μέχρι τώρα. Μα γι' αυτό εντάξει, δεν είμαι στρατηγός, αλλά θέλω να σου πω στη διάθεση και σε όλα αυτά. Πάρα πολύ. Μα γι' αυτό σου είπα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ταιριάζες και να το έκανες. Δεν θα ταιριάζε αυτό μετά. Ερχόμαστε με περισσότερο Ανδριανό και Χρήστο Λιακόπουλο στην παράσταση Φάμπρικα, κυρίες και κύριοι. Άμα θα πάτε στην Φάμπρικα, στον Κεραμικό, Σάββατο και Κυριακή, κάτι στις 9 η ώρα και αφού περάσετε από το θυσίο, έτσι, κάνετε τη βόλτα σας από τον Κεραμικό, πάρετε τον αέρα σας από το ναό του Ηφαίστου, από την αγορά, από τη βιβλιοθήκη που έκτισε ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε, εκεί πέρα κάτω, μεταξύ θυσίου, εκεί. Σημερινό θυσίο, μοναστηράκι, Κεραμικός, Γκάζι, αυτή τη γειτονιά αν την περπατήσετε. Θα είναι μια πολύ υπέροχη βόλτα, ωραία, περίπατος. Για να καταλήξετε 9 παρατέταρτο έξω από την είσοδο της Φάμπρικας, να δείτε τον Χρήστο Λιακόπουλο να σας μιλάει για τον άνθρωπο που περπάτησε όλα αυτά, έχτισε πράγματα, έφτιαξε πράγματα, οραματίστηκε πράγματα. Διότι αυτό που μας λείπει στις μέρες μας είναι το όραμα. Πράγματι. Και αυτός ο άνθρωπος είχε όραμα. Πράγματι. Είχε όραμα για όπου και να πήγαινε. Δεν είπε, α, μωρέ, τι ωραία να φέρω το νερό στην Αθήνα. Πράγματι. Είχε όραμα να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν, όπως το λες, ένας άνθρωπος οραματιστής. Πρέπει να ήταν ένας άνθρωπος φωτεινός, αν μπορώ να το, να το χαρακτηρίσω έτσι, που δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στην ύπαρξη, έτσι την έχω ονομάσει και στο έργο μου, αλλά ήταν άνθρωπος που αν υπάρχει αυτό, από τη μεριά του φωτός, ήθελε την ειρήνη, ήθελε τη γνώση, ήθελε τη φιλοσοφία, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα που θεωρούσε ότι ήταν, λέω, εκείνος ο πολιτισμός που μία μέρα ξέφυγε από το άμορφο και από το τερατώδες και δημιούργησε ό,τι καλό και ό,τι ωραίο υπάρχει. Οι Έλληνες τους λάτρευε. Όχι από κανένα κόλλημα, είχε καταλάβει τι σημαίνει ο άνθρωπος. Και τα πατώ όλα αυτά, γιατί έχω εκατομμύρια σκέψεις. Τι έλεγα, Γιώργο, αν θυμάσαι. Έχω εκατομμύρια σκέψεις στο μυαλό μου. Που... Λέγαμε λοιπόν ότι φέρνει το νερό. Α, ναι, ναι. Συγγνώμη. Να σε διακόψω τώρα εγώ, που το θυμήθηκα. Ναι, ναι. Και τον απασχολούσε πάρα πολύ ο κόσμος. Έχω γράψει προς το τέλος του που λέει: δεν υποφέρω πια. Το μέλλον του κόσμου έπαψε να με απασχολεί. Όλο του το ενδιαφέρον και όλες τις προσπάθειες ήταν για τον κόσμο. Έπαψε να με απασχολεί. Τώρα πεθαίνω. Ξέρω, λέει, πλάνη, δυστυχία και καταστροφές περιμένουν την ανθρωπότητα. Όμως και η ειρήνη θα στεριώνει πάντα ανάμεσα στους πολέμους. Ελευθερία, δικαιοσύνη και ανθρωπιά θα βρίσκουν και αυτές τη θέση τους στη διαδοχή των χρόνων. Η ύπαρξη θα συνεχίσει την αέναη πορεία της προς τον άγνωστο σε εμάς σκοπό της. Ναι. Πάμε στα εκεί. Είναι σημαντικό λοιπόν, πρόσεξε, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει προσπάθειες να φέρει το νερό παντού, είπαμε, Αδριάνιο υδραγωγείο. Α, το Αδριανού το υδραγωγείο. Ίδρυμα την Αθήνα. Χρησιμοποιείς δηλαδή το όνομά του ως επιθετικό προσδιορισμό για να σου έρθει το νερό. Πλέον έχει συνυφανθεί το υδραγωγείο με το όνομά του. Ναι. Δηλαδή η πρωτεύουσα του κόσμου, η Αθήνα, η πιο λαμπερή πόλη του κόσμου, πόλη του πνεύματος, του φωτός, έτσι. Μετά από αυτήν ζήλωσαν, δόξαν και άλλες να ονομαστούν έτσι. Καλά κάνανε, δικαίωμά τους, αλλά το νερό σε αυτήν την πολιτεία έρχεται με το όνομα του Αδριανού στα χείλη. Μέχρι το 1930. 30. Από τότε ίδρυμε την Αθήνα. Μέχρι τότε. Από τότε που φτιάχτηκε μέχρι το 1930. Και δεν είναι η διαδρομή αυτού του υδραγωγείου ανοιχτή προς τον κόσμο. Δηλαδή, μας ευεργέτησε, μας ξεδίψασε, μας έφερε το νερό, μας έστειλε το νερό του, το είχαμε, το χρησιμοποιούσαμε, μέχρι λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το έργο του. Και τη διαδρομή του να έρχονται σχολεία, αρχιτεκτονικές σχολές, άνθρωποι που σπουδάζουν υδρονομία και όλα αυτά τα πράγματα, να έρχονται να βλέπουν το έργο, το οποίο θα μπορούσε να είναι τουριστικά αξιοποιήσιμο, αν θέλουμε να μιλάμε μόνο για φράγκα, αν θέλουμε να μιλάμε να το δούμε ρεαλιστικά και ψυχρά και λεϊνά. Να έρχονται από τις πηγές, από εκεί που ξεκινάει,
τον Άγιο Θωμά, κάτω, έτσι, να κάνουν τη διαδρομή, να περπατάνε, να το βλέπουν. Αν θέλουμε να μιλάμε ψυχρά και λέει να. Φράγκα. Λεφτά θα δίνουν οι άνθρωποι. Ωραία, του λεφτά και καφέδε θα πίνανε, τσιγάρα θα αγοράζανε, νερά θα αγοράζανε, πατατάκια θα αγοράζανε στον δρόμο, σε ξενοδοχεία θα κοιμόντουσαν, σε ταβέρνε θα τρώγανε. Δηλαδή, δεν θέλουμε καθόλου πια αυτό το έργο αυτού του ανθρώπου. Η βιβλιοθήκη του είδε πω είναι, έχει πάει να δει πω είναι. Ναι. Μια πύλη του Αδριανού. Πού θα δώσουμε ραντεβού, πώ μπαίνει στην Αθήνα, στην πύλη του Αδριανού. Στην πύλη του Αδριανού. Δηλαδή, είναι ένα όνομα καραμέλα στα χείλη μα, κι όμω. Κι όμως ρε παιδί μου, έπρεπε να έρθουν τόσα χρόνια εσύ να κάτσεις να γράψεις κάτι. Μπορεί και να συγκινηθώ τώρα. Κάνω ό,τι θέλεις. Αλλά... και να σου πω ότι μπορεί και να έχω ολολαθεί με όλα αυτά που μου συμβαίνουν και που νιώθω. Που νιώθω κυρίως. Όπου και εδώ είπες τώρα εσύ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως εγώ αν ήμουν. Όχι υπουργός πολιτισμού, αυτό είναι απίθανο να συμβεί δεν, με τις τρελαμάρες που έχω στην κεφάλα μου. Αλλά κάποιος από εκεί πέρα μέσα, ρε παιδί μου, ξέρεις τι θα έκανα. Θα σε έπαιρνα με τη χλαμίδα σου που είσαι μόνος σου και μια παράσταση εύκολη, φτηνή και μετακίνητη. Πολύ εύκολη. Το καλοκαίρι που είναι τίγκα στον κόσμο εκεί στην πύλη του Αδριανού, από κάτω να παίζει αυτό το μονόλογο. Να περνάνε οι τουρίστες να βλέπουν αυτό το πράγμα. Εγώ να βλέπουν αυτό το. Όπως το λες ακριβώς, το ιδανικό για μένα θα ήταν σε αρχαιολογικούς χώρους να γίνονταν οι παραστάσεις αυτού του έργου. Ρωμαϊκό θέατρο, ρωμαϊκό θείο, ναι, στην πύλη ιδανικό, του Αδριανού. Ιδανικό. Αυτό ναι. Θα ήθελα. Και να ήσουν εκεί και να ήταν. Ατραξιόν θέλεις, ατραξιόν ρε παιδί μου. Δηλαδή, εδώ πας στην Πολόνια και σου λένε από εδώ από αυτό το μπαλκονάκι πήδηξε ο Ρωμαίος και ο Ιουλιέτα. Και ούτε εκεί πέρα πήδηξε, ούτε υπήρχαν. Και όμως πάνε όλοι και δίνουν τα φράγκα τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι είχαν κάτι νοητικά, φτιάξαν κάτι, κατασκευάσαν κάτι και οικονομάνε. Έτσι. Εμείς δεν φτιάξαμε κάτι, υπάρχει, είναι εκεί. Να το, έλα τη δεις την πύλη. Έλα δεις το υδραγωγείο. Έλα δεις τη βιβλιοθήκη. Και έρχονται οι τουρίστες και δεν τους λέει κανένα, υπάρχει κανείς απ' έξω να τους λέει παιδιά αυτό που βλέπετε είναι αυτό, είναι εκείνο. Τίποτα. Είναι απίστευτη η χαζομάρα μας και η ανικανότητά μας να εκμεταλλευτούμε την ιστορία μας. Ώρες Γιώργο, μιας και το έθεσες να ρωτιέμαι αν είναι πράγματι χαζομάρα από τους πολλούς ίσως να είναι. Η ειδωλιότητα. Η ειδωλιότητα και εμένα δεν μπορεί να είναι πια τόση χαζομάρα. Το βλέπεις πολύ για να είναι χαζό, ε. Έτσι νομίζω, μου κάνει εντύπωση. Δεν μπορεί. Σίγουρα ότι κάποιοι έχουν παρέμβει στην παιδεία μας και σε όλα αυτά και έχουν γαλουχήσει γενιές με έναν τρόπο και έχουν αφήσει να υπάρχει μια νοοτροπία, λίγο ας πούμε τσαπατσουλιά, λίγο μπέρδεμα, λίγο τα σωστά να θεωρούνται λάθος και τα λάθος να θεωρούνται σωστά. Αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Όταν υπάρχει ένα κράτος που λέγεται κράτος και που θέλει και με αυτή την ιστορία. Εντάξει, περάσαμε και την τουρκοκρατία. Φαντάζομαι εσύ θα τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Θα έχει αφήσει τα κουσούρια της επάνω μας. Τι, δεν θα άφησε. Αλλά θα μπορούσε να έχει οργανωθεί αυτή η κατάσταση. Γιατί το αφήνουν έτσι. Είναι τυχαίο. Στο δικό μου το μυαλό δεν κολλάει. Ναι. Να σε ρωτήσω, παιδί του μονοτονικού, εσύ, ε. Όχι. Διδάχθηκες πολυτονικό. Ναι, βέβαια. Προλαβές. Ναι, βέβαια. Πρόλαβες. Και ξαφνικά φαντάζομαι μέσα στην πορεία των 12 ετών της πρωτοβάθμιας το κόψανε. Ναι, και μου φάνηκε παράξενο. Και σου είπαν αύριο μονοτονικό. Ναι. Έχεις αναρωτηθεί τις επιπτώσεις. Έχεις ακούσει, έχεις διαβάσει. Κάτι έχω διαβάσει, το μυαλό δεν λειτουργεί τόσο. Μπράβο. Όχι. Πρακτικά δεν σου λέω. Αυτό που μου λες εσύ είναι μια θεωρία και ίσως έχουν αυξηθεί τα παιδιά τώρα γιατί στον πρώτο χρόνο δεν φαίνεται, στο δεύτερο χρόνο δεν φαίνεται, στο τρίτο χρόνο δεν φαίνεται. Καταρχήν, οι δάσκαλοι που είναι σήμερα στα σχολεία δεν ξέρουν να πολυτονήσουν. Έχουν διδαχτεί και άνθρωποι μονοτονικό. Έτσι, αν του πει που παίρνει περισπωμένη υψηλή διδασία, θα μπερδευτούν, θα το ψάξουν λίγο παραπάνω να σου το πούν. Αλλά έχουν αυξηθεί τα παιδιά με προβλήματα δυσμαθίας, δυσλεξίας, έχουν διάσπαση προσοχής, διότι το πολυτονικό με εκείνα τα όμορφα, τις περιπτωμένες του, τις οξίες του και όλα αυτά τα πράγματα που ήταν. Τι είπες προηγουμένως, δούλεψε δεξής και αριστερό ημισφαίριο. Ναι. Ήταν εικόνα, ήταν ζωγραφιά αυτό που έβλεπες. Μάλιστα. Ήταν όμορφο αυτό που έβλεπες. Είχε καλαισθησία. Και το έβλεπες και σαν εικόνα, το έβλεπες και σαν γράμμα. Οπότε δούλευε και το δεξί και το αριστερό. Όταν δουλεύουν και τα δύο αυτά, δουλεύουν πιο πολλές άβλακες στον εγκέφαλο, δεν γίνεσαι βλάξ. Όχι. Έτσι. Μπορείς να διαβάσεις τις μελέτες του Ιδρύματος Τσέγκου για όλα αυτά τα πράγματα. Γνωστό κέντρο στην Αθήνα, για να καταλάβεις πόσο κακό έχει κάνει το μονοτονικό. Ταλαιπωριόμασταν αν μπαίνει οξία ή περισπομένη. Ναι. Μάθαμε κάποιους κανόνες παραπάνω. Αλλά αυτό δεν έκανε τους ανθρώπους να είναι πιο χαζοί και να είναι πιο πίσω. Ούτε στεναχώρησε κανέναν, ούτε
κουράστηκε κανείς και δεν μπορούσε να πάρει να σηκώσει τη μέση του από μισή ώρα διάβασμα παραπάνω. Όχι. Η ευκολία όμως που δόθηκε στο πιάτο σε μαθητές και καθηγητές, σε δασκάλους και καθηγητάδες, ήταν αυτό που λες. Πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, τσαπατσουλιά, συνηθίσαμε στο λίγο, στο εύκολο, στο ακούραστο και μόλις σερβιρίστηκε το φάγαμε και αυτό. Αποτέλεσμα, κάνεις μια παράσταση του Αδριανού, πού πήγες να την παρουσιάσεις, σε ποιο μημία, ποιος σε κάλεσε και σου είπε να μιλήσουμε για τον Αδριανό. Παίζουμε ένα ΜΜΕ. Αν γύρναγες, φαντάζομαι κάτι, μην πω κάποιους τίτλους. Έχεις δίκιο, ναι, κάποιους τίτλους. Ναι. Έργων περίεργων, μόνο σου και βάζεις και καναμπούτι και κανένα ξυρισμένο στήθος. Έτσι, θα ήσουν σε όλα τα πρωινά, φαντάζομαι. Ξέρεις τι άλλο έχω παρατηρήσει στο θέατρο. Τώρα σου μιλάω τη σκέψη σου, όλα με είχε σκέψη μου. Ότι και στον χώρο του θέατρου, τέλος πάντων, από ό,τι έχω δει, έχει καραγκιοζοποιηθεί η κατάσταση. Η δική μου γνώμη. Και έχουν έρθει κάτι, ας πούμε, είδη παραστάσεων που θεωρούνται μοντέρνα, μεταμοντέρνα, που πας και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Άσε που παίρνουν και τα κλασικά έργα, τραγωδίες δικές μας και τις σκοτώνουν. Ε. Δηλαδή τώρα το ενδιαφέρον είναι, ας πούμε, αν θα βγει με ζαρδιέρες και γόβα και θα καπνίζει τσιγάρο, θα κάνει σκηνάκι, ή να σου περάσει την ουσία του έργου. Που έλεγε διαελέου και πάθους. Ότι συγκλώνησε τον άνθρωπο και τον έκανε καλύτερο ή γιατρεύε, ήταν μέρος μιας θεραπείας. Φυσικά. Ήταν σε ασκληπία μέσα. Λοιπόν, τα πρόγραμμα σε ασκληπία. Η ιστορία τώρα πώς θα προκαλέσεις πιο πολύ βάζοντας φτερά, ξέρω εγώ, παγωνιού ή να προχωράσεις τα τέσσερα, ας πούμε, κολοτούμπες γυμνός, αυτό είναι. Είναι το να αγγίξεις το θεατή. Και λέω και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίος. Θεωρείται κάτι μοντέρνο και προχωρημένο, αν πας και δεν καταλάβεις τίποτα. Κράζουν, ξέρω εγώ, μιλάνε έτσι, σέρνονται ή κάνουν οτιδήποτε. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Σου πω τώρα είδε, ξέρω εγώ τον αγαπητικό της Βοσκοπούλας ή είδε στην Αντιγόνη την τραγωδία, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Λες, ναι, όλα είναι. Και αυτό είναι τυχαίο τώρα. Ναι, και πήρες και ένα έργο που ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας ήταν και πάρα πολύ καλό. Για να μην φτάσει σε κάποια άλλα έργα που είναι μεγάλη κατρακύλα. Είναι τυχαίο τώρα αυτό το πράγμα. Και ειδικά που πάω και βλέπω ξένα έργα που φέρνουν από το εξωτερικό, το οποίο λες, αυτά ρε παιδιά, δεν είναι το τελευταίο, λέει, συγγραφέα το έγραφε. Είναι την ανάγκη να τρέξει, ας πούμε, τάχα μου δεξιά και αριστερά, ναι, ναι, σε διάφορες σκηνές προοδευτικές να στα φέρουν. Εδώ λοιπόν έγκυται το. Τι ήταν αυτό που εσύ, ένα πυρεωτάκι από την πλατεία Αλεξάνδρας, πετάγεσαι σε Σύγκλιτο μέσα. Το άλμα είναι πολύ μεγάλο. Δεν πήρε κανένα έργο λιμανιού. Δεν πήρε κανένα ήρωα λιμανιού που θα μπορούσε να είναι στα πόδια σου. Στο, ναι, λιμάνι εδώ πέρα, στο μεγάλο λιμάνι, να κόβει βόλτες. Ναι. Πετάχτηκε μέσα σε Σύγκλιτο. Σου είπα πως έγινε γνωριμία. Το διάβασα, ενθουσιάστηκα. Έχω μία περίπου κοινή, όχι, πορεία. Α, περίμενα από εκεί που γίνεται η γνωριμία σου, ναι, μέχρι να κάνει το άλμα. Εκεί είναι το μεγάλο πείδημα. Ναι. Δεν είναι ότι σου είπε κάποιο, διάβασε, έλα, σε παρακαλώ και διάβασε μόνο κείμενο. Βρήκα τον εαυτό μου μέσα αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, από μικρό παιδάκι, θυμάμαι που με ρώταγε κανείς τι θες να γίνεις. Κάποιος έλεγε, α, θέλω να γίνω αεροπόρος, γιατί βλέπω το αεροπλάνα, εγώ εκείνο το άλλο. Εγώ ήθελα να βρω τον εαυτό μου. Αυτό θυμάμαι από μένα. Δεν είχα κάτι σαφές και ξεκάθαρο, ήθελα να βρω τον εαυτό μου. Στο Λύκειο της Καστέλας τα λέγες αυτά, αυτό που ξέρω. Το Λύκειο της Καστέλας, ναι, εκεί ήμουν χαμένο παιδί, στα Στάθρα. Ήμουν εκεί χαμένος. Που παίζαμε μαζί στην ίδια αυλή. Εκεί άλλα πράγματα λέγαμε, εσύ έλεγες αυτά. Εντάξει, όχι, και εγώ, ναι, άλλα έλεγα, αλλά μέσα μου τι έψανα. Δηλαδή, μια ζωή εγώ προσπαθώ αυτό που είμαι μέσα μου να το φωτίσω, να βρω ποιο είναι και να το βγάλω έξω μου. Και λέει σε κάποια φάση ο Αδριανός, έχει φτάσει τέλος πάντων σε μια φάση ίσης, καλά το λέω το ρήμα. Βέβαια. Και λέει και σήμερα. Λέει, μια ζωή έψαχνα να κάνω αυτό, να κάνω και το άλλο. Παίρνει αφορμή από τον μεγάλο φιλόσοφο Επίκτητο. Δηλαδή, έχει κλείσει μια συμφωνία με τον Χοσρόη, θα στα πω από εκεί, που ήταν βασιλιάς των Πάρθων, τον Περσόνα, ας πούμε, εκείνη την εποχή. Και βλέπει έναν τύπο περίεργο το βράδυ σε ένα γλέντι που οργάνωσε αυτός προς τιμήν του, όπου είναι ακίνητος, σκελετωμένος και παράξενος, δεν κάνει τίποτα. Τον πλησιάζει, δεν του μιλάει. Και λέει, μάθα πως ήταν ιερέας και είχε έρθει από τις Ινδίες. Πίστευε πως τα άστρα ήταν μέρη. Όχι, πήγα στον παππού μου. Πίστευε πως το σύμπαν ήταν ένα μείγμα ψευδέστησης και πλάνης. Και πως μόνο ο θάνατος μπορούσε να τον ενώσει με τον άπιο στο Θεό του. Είχε αποφασίσει να καεί ζωντανός την επόμενη μέρα. Πήγα στην τελετή. Όταν άναψαν την πυρά, προχώρησε μέσα της, χωρίς δισταγμό. Πίσω από τις φλόγες διέκρινα το ακίνητο του πρόσωπο σε ένα έδος έκστασης να υπομένει το μαρτύριο δίχως την παραμικρή κραυγή. Και λέει, θυμήθηκα παλιότερες εποχές όταν νεαρός είχα συναντήσει τον γέρο φιλόσοφο Επίκτητο στην Καλύβατο, στη Ρώμη.
Γιατί ήταν απελεύθερος, δηλαδή ήταν πρώην δούλος που του έδωσαν την ελευθερία του γιατί τον εκτίμησαν. Και λέει αυτός ο Έλληνας, είχε κάνει εντύπωση, το λέω και με... Ο Έλληνας είχε μια ελευθερία σχεδόν θεϊκή. Υπέμενε όλα τα βάσανα που του... Αυτό ήταν η στοϊκή. Μερικές φορές έχει παρεμηνευτεί και έχει πάει στα άλλα άκρα. Αν το λέω σωστά, διορθώσε μου που τα ξέρεις καλύτερα. Ότι πρέπει να μαστιγώνες ή οτιδήποτε. Αυτοί οι άνθρωποι λέγανε ότι για να είσαι ελεύθερος, ευτυχισμένος, φίλε, πρέπει να είσαι ελεύθερος. Και ελεύθερος από υλικά αγαθά ή από το να προσπαθείς να βρεις την ευτυχία έξω από σένα. Η ευτυχία θα έρθει μέσα από σένα. Μην προσπαθείς να τη βρεις στα 50 κινητά, στα πολύ ακριβά αυτοκίνητα, στις όμορφες γυναίκες που σε παρακαλάνε, στα αξιώματα, στη δόξα ή οπουδήποτε. Από μέσα σου θα τη βρεις. Και λέει από τότε λοιπόν αυστηρότητα και αυταπάρνηση άρχισε να μοιείται στις δοκιμασίες των στοϊκών, όπως σου λέγα και πριν, που έλεγε να τσαλώσω τη θέλησή μου για να βρω το πεπρωμένο μου. Αυστηρότητα και αυταπάρνηση δεν μου ήταν άγνωστος. Όμως λέει έβλεπα διαφορετικά τα πράγματα. Πίστευα πως ήμουν μέρος ενός θεϊκού σχεδίου και πως αποστολή μου ήταν να κάνω τον εαυτό μου και τον κόσμο καλύτερος. Έπρεπε να μάθω, να ψάξω και να μπω στην ουσία των πραγμάτων. Και σήμερα, στη Συριακή νύχτα που την βλέπει και τα σκέφτεται όλα αυτά, στα 45 μου χρόνια νιώθω σίγουρος, χωρίς ανυπομονησίες. Και κάτω από αυτόν τον ουρανό νιώθω αιώνιος, σαν Θεός. Εκεί είναι το ύψιστο σημείο που το έχει καβαλήσει, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Και από εκεί πέρα έρχονται, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας προγόνοι, τα χαστούκια της μοίρας που σε προσγειώνουν απότομα. Μια σφαλιάρα πάνω στην άλλη. Όμως έχω να σου πω το εξής. Ότι αυτό που έψαχνες μικρός στο σχολείο, στην Αλάνα που παίζαμε εκεί στην Τζαβέλα κάτω, χωρίς να το ξέρεις, εδώ Μίχα, δούλεψε μέσα σου και το βρήκες. Έτσι νομίζω γι' αυτό. Σου λέω συχνά, μήπως έχω απολαθεί. Δεν ξέρω. Πρέπει να ορίσουμε τι είναι η Λόλα, δηλαδή που είναι το όριο. Διότι μία από τις έννοιες και τις ετυμολογίες ελευθερίας είναι η έλευση ορίου. Μάλιστα. Μία. Γιατί είναι και το να είσαι ελεύθερος όπου αγαπάς. Αυτός είναι ελεύθερος. Αυτός που βρίσκεται εκεί που αγαπάει. Ευτυχία να βρίσκεσαι στο στοιχείο σου. Αν βρίσκεσαι οπουδήποτε αλλού, όσο και διαμάντια και χρυσάφια να έχει, δεν είσαι ελεύθερος αν δεν αγαπάς εκεί. Με αυτό που μου είπες τώρα πάλι ανατριχιάζω και συγκινούμε, γιατί αυτό το έργο, στο έλεγα έξω, θα μιλούσαμε δυο μας εκτός των μικροφώνων και του αέρα εδώ και της Χριστίνας, ότι αυτό το έργο ήταν η αρχή μιας προσωπικής πορείας μου. Το θυμάσαι που σου ναι, μου το έπεσαι, ναι. Πριν, ξέρω εγώ, μία ώρα. Ναι. Ότι είπα ότι από εδώ και στο εξής θα είμαι αυτό. Θα είμαι αυτός που θέλω να είμαι. Θα κάνω παρέα με αυτούς που θέλω να κάνω. Θα κάνω τα έργα που θέλω να κάνω. Θα ζω όπως θέλω τη ζωή μου και δεν με ενδιαφέρει. Είναι ακριβό αυτό που λες. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχει πόνο. Και μου είπες τώρα ότι αυτό είναι ελευθερία. Ναι. Έτσι νιώθω και αυτό εγώ. Είναι ελευθερία. Ότι αρχίζω και αναπνέω. Γιατί όλα τα άλλα είναι στενά παπούτσια. Εγώ το έχω σωματοποιήσει κιόλας. Αλλεργικό άσθημα. Εξαιτίας της πίεσης και του... Έτσι νομίζω. Ναι. Ναι. Θα σου φύγει τώρα. Αγκάρι. Λοιπόν. Αδριανός. Αδριανός. Και δεν είναι ο φιλέλληνα αυτοκράτορας. Είναι ο Έλληνας αυτοκράτορας. Εγώ επιμένω ότι μπορεί να έχει ελληνικές ρίζες. Εκείνο το κομμάτι του Αδριανού, το οποίο είναι συγκλονιστικό, είναι όταν αναλαμβάνει διοικητή στη Συρία. Που είναι Ιουδαϊκός πόλεμος. Έχει την δυνατότητα να μελετήσει σε βάθος την ελληνική επιρροή, δηλαδή την μεταμόρφωση λαών οι οποίοι είχαν την υποδομή, παρά το γεγονός ότι ήταν περιβάλλοντο από ένα πάρα πολύ σκληρό ιερατικό περιβάλλον, κι όμως την διάρκεια της εμφανίσεως των αντιόχων σε αυτή την περιοχή, η Μεν Γαλιλαία κατοικείται σχεδόν αποκλειστικά από Έλληνες, το λέει και η ονομασία, είναι η χαριτωμένη γη, η Γαλιλαία. Εκεί υπάρχει Δεκάπολης, υπάρχει όμως μια φοβερή διείσδυση σε έναν πολύ δύσκολο λαό, αλλά και πολύ ευφυή λαό, τους Εβραίους. Οι Εβραίοι μεταμορφώνονται. Στα σπίτια μπαίνουν Έλληνες δάσκαλοι. Έφεση στην ιατρική, στα μαθηματικά. Ξαφνικά οι Εβραίοι πετάνε από πάνω τα μπέχολα και αρχίζουν να γυμνάζονται ολόγυμνοι. Στο γυμναστήριο, στην παλέστρα, στο στάδιο. Οι βιβλιοθήκες γεμίζουν. Μπαίνουν για να διαβάσουν, να μάθουν. Καταλαβαίνουν την ανάγκη της γνώσης και αντιδράλησασμένα στο ιερατείο. Χάνουν οι Φαρισαίοι την πελατεία. Χάνουν οι Φαρισαίοι το παραμύθι.
να τους δρομολογούν μέσα από τα μυθεύματα μιας παραθρησκευολογίας. Και οι αντιδράσεις είναι φοβερές. Μα τα περιγράφει ο Αδριανός. Λέξη τη λέξη. Καίνε σπίτια ομοεθνών τους. Δολοφονούν για να μην πάει ο Έλληνας δάσκαλος. Να μην περάσει η ελληνική γνώση. Να μην μεταλλαχθεί ένας λαός ο οποίος πήγαινε πάντα πίσω από τον αρχιερέα του. Χάνουν τη δύναμη. Μπαίνει η φιλοσοφία, μπαίνει ο διάλογος. Γίνονται γνωστικά κομμάτια, ο Ζήνων. Ο Επίκουρος, ο Λίαν Επικίνδυνος Επίκουρος. Η Μεγάλη Επανάσταση από ανεικονική ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε εικόνες. Ξαφνικά μπαίνει το θέατρο στη ζωή τους. Θέατρο. Ανακαλύπτουν το δράμα, την τραγωδία, την κωμωδία. Ανακαλύπτουν την ομορφιά της αρμονίας, τη μουσική, στην οποία αποδεικνύουν και έχουν και έφεση. Μα πάνω απ' όλα τις χρηστικές επιστήμες. Με αυτές επιβίωσαν σαν έθνος το καιρό του μεγάλου διωγμού. Έγιναν περίφημοι γιατροί. Αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυλή στην Ευρώπη η οποία να μην έχει Εβραίο γιατρό. Έγινανε σπουδαίοι οικονομολόγοι. Λειτουργήσε απίστευτα η οικονομική σκέψη του Αριστοτέλη. Τους έδειξε το δρόμο του να φτιάχνουν λεφτά από το τίποτα. Το έκανα και στη φύση τους αυτό. Αλλά οι συγκρούσεις είναι απίστευτες. Είναι διαρκείς. Επιστρατεύουνε τους ασασίνους του καιρού, τους δολοφόνους. Και τους χτίζουν με το παραμύθι του επαναστατικού κινήματος, του Μακαβαίους, οι οποίοι πια επιδράμουν στα σπίτια των ελληνιστών Εβραίων. Και από την άλλη πλευρά γεννιέται ένας παράλληλος κόσμος απέναντι στους Φαρισαίους, οι Σαδουκοί. Αυτό που δεν περιμένανε. Το διαβάζει γι' αυτό ο Αδριανός. Βλέπει τους ελληνοποιημένους ιερείς. Είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούν τον Πιλάτο στο να πει: εγώ είμαι το δεσχύρας μου. 12 Φαρισαίοι το καταδικάζουν τον Χριστό, 12 Σαδουκαίοι με επικεφαλή τον Τιμόθεο τον αθώνανε. Και τι να κάνει. Ψηφοφορία 12-12. Και αυτό γυρνάει και λέει: είμαι το δεσχύρας μου. Δεν ήταν 12-0. Άμα ήταν 12-0, πάρτε τον και κάντε τον ό,τι θέλετε. Και φοβερή η σύγκρουση μέσα στη διάρκεια της δίκης. Φοβερή η σύγκρουση. Οι μένα λένε ότι είναι προϊόν πορνείας και ότι η μάνα τον γέννησε σπηλιές για να κρύψει τις πομπές της. Και οι άλλοι λένε, όχι, οι Σαδουκοί κάνετε λάθος. Έγινε κανονικά νηστεία και ήταν νομισμένα όρμαστρα. Άμα Ελληνίδα πατρευόταν Εβραίο, γινόταν όρμαστρα. Άμα Εβραίος πατρευόταν Εβραία, γινόταν Αραβών. Τα λέει. Και σε κάποια φάση σηκώνει του Πιλάτος και του λέει του Καϊάφα, μα καλά του λέει, δεν τρέπεσε, του λέει. Δεν ακούτε τι λένε οι συνεθνοί σας. Ούκη συν, λέει, συνεθνή μόν. Δεν είναι συνεθνή μας. Αλλά εξ Ελλήνων γεννήθησαν και οι Ιουδαίοι γεγόνασι. Ήταν η άλλη μεγάλη κίνηση του αντίοχου να τον ευλέπουν, γιατί κατάλαβε το καλύτερο μαγαζί στον κόσμο και η καλύτερη αντιπροσωπεία είναι να είσαι ο εκπρόσωπος του Θεού. Στο Θεό κανείς δεν έχει αντιρρήσεις. Σε μια τέτοια συγκλονιστική εποχή ο ευφυέστατος Αδριανός ζει και βλέπει μπροστά του το τι γίνεται και το περιγράφει με έναν τρόπο ανεπανάληπτο. Ουδέποτε τα βιβλία μας εφιλοξένησαν την επίδραση των ελληνιστικών χρόνων σε όλους τους λαούς. Μετάλλαξαν τους Άραβες. Οι Πέρσες κάνανε τις καλύτερες μαθηματικές και ιατρικές σχολές. Οι Ινδοί μέχρι σήμερα εφαρμόζουν την ιατρική του Ιπποκράτη, τη Ιουνανή ιατρική. Σαν πανεπιστήμια τους, οι οποίοι είναι άγνωστοι στα δικά μας πανεπιστήμια. Αυτή τη συγκλονιστική εποχή ζει ο Αδριανός. Και επειδή είναι διηγητικός και επειδή καταλαβαίνει, τα περιγράφει ανάγλυφα στα απομνημονέματά του. Ένα εκπληκτικό βιβλίο που θα ήταν μεγάλη μου χαρά κάποια στιγμή μόλις το βρω να στο δίνα. Με τα χαράς. Θα μπαίνες ακόμα πιο μέσα στο χαρακτήρα του. Είναι σημαντικό αυτό που λέγουμε το Σταύρος και τα μητραϊκά μυστήρια, στα οποία για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή στη Δακία, αρχαία Θράκη, ότι μια από τις πόλεις στις οποίες επισκέφτεται
και η οποία του οφείλει και πολλά, είναι Επίδαυρος. Που το όνομά της είναι Επίταυρος. Και εκεί έχουμε μυστήρια. Και εκεί ακολουθεί τους Σταύρους. Δηλαδή. Μάλιστα. Βλέπεις ότι. Επίταυρος, ε. Ναι, και εκεί πάει για αυτά τα βαθιά. Και στην Ελευσίνα, όπου χτίζει και η γεφύρη. Στα Ελευσίνια μυστήρια. Μέγας ευεργέτης των Αθηνών. Γυρνάει την Πελοπόννησο. Επισκέπτεται τη Μαντίνια. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος Μαντίνια. Πά σήμερα, ας πούμε, στον χώρο της. Έλεγαν ότι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Έλεγαν ότι η καταγωγή της οικογένειας του Αντίνου ήταν από τη Μαντίνια. Ναι, ήτανε. Ήτανε. Δεν την επισκέφτεται γι' αυτό όμως, φαντάζομαι. Όχι. Αλλά. Και μπορεί γι' αυτό. Ναι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά σήμερα, κοίταξε να δεις, είπες ότι ήταν μια φωτεινή προσωπικότητα. Το είπες εσύ μόνος σου. Σήμερα η περίεργη εκείνη η εκκλησία που βρίσκεται πάνω στη Μαντίνια λέγεται Αγία Φωτεινή. Καταλάβεις τι λέω. Και καταλαβαίνεις που το πάω. Δεν υπάρχουν τυχαιότητες στο σύμπαν. Είναι μωρός όποιος πιστεύει στις τυχαιότητες. Και εγώ έτσι νομίζω. Πώς να είμαι σίγουρος. Για πες μου για τους Ιουδαϊκούς πολέμους που πια συμβαίνει αυτό που λέει ο Ανδρέας. Φτάνει λίγο μετά από όλα αυτά ο Ανδριανός εκεί και διαβάζει ότι εκεί υπάρχει μεγάλος αναβρασμός. Ναι, από ό,τι διάβασα λοιπόν σε αυτό το βιβλίο, έλεγαν ότι είχε καταστραφεί η Ιερουσαλήμ από τους προηγούμενους δύο πολέμους και είχε αποφασίσει να την αναδομήσει. Αλλά να της δώσει το όνομα Ελία Καπιτολίνα. Με σκοπό να ζουν μαζί διαφορετικές φυλές με διαφορετικές θρησκείες. Ξεσηκώθηκε το ιερατείο. Η Σαν Σουχεντίν, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα. Σαν Χρεντίν. Πώς? Σαν Χρεντίν. Σαν Χρεντίν, μπράβο. Με αρχηγό το μέγα νομοδιδάσκαλο Ακίβα, αν θυμάμαι. Και βρήκε τέλος πάντων έναν τύπο που τον ονόμασαν και γιο του Αστέρα αργότερα. Που ονομαζόμενος γιος του Αστέρα, δεν θυμάμαι ακριβώς τα ονόματα. Και ξεσηκώθηκαν γιατί. Και τον είχα βάλει σε αυτό το κομμάτι πριν το βγάλω γιατί. Πήγαινε πολύ μεγάλος ο μονόλογος. Άρα λέει θα μας πεις τώρα κάτι που δεν υπάρχει στο έργο. Ωραία. Ναι, δεν έλα, υπάρχει. Πάμε. Και έλεγε ότι μόλις άνοιξαν τα πρώτα ελληνικά σχολεία, ο κλήρος, το ανώτατο συμβούλιο, σκανδαλίστηκε. Έτσι. Και ανώτατο μέλος του συμβουλίου προτίμησε να αφήσει συγγενή του να πεθάνει παρά να δεχθεί τη βοήθεια Έλληνα γιατρό που του έστειλε ο κυβερνήτης. Αυτό που σου περιέγραφε προηγουμένως ο Ανδρέας. Ναι. Και ενώ εγώ λέει, προσπαθούσα από την έπαυλή μου τότε στην Ιταλία να. Ρυθμίσω κάπως τα πράγματα με μια λύση. Κατέρευσε ο ναός του Σολομώντα, κάποιο ο Θόλος νομίζω, κάτι, και ξεσηκώθηκαν πια ανοιχτά. Και έγινε ο χαμός. Αυτή η επιθέση, από ό,τι κατάλαβα, ήταν κάπως, δεν υπήρχε ένας στρατός. Ήταν. Λίγο άτακτα πράγματα. Άτακτα πράγματα. Οπότε δεν μπορούσαν να του αντιμετωπίσουν. Έστειλε πολλές και άλλες λεγιώνες. Έστειλε τον Ιούλιο Σέβερο ή Σεβίρο, ανάλογος. Πώς το λέει ο καθής, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι και αναγκάστηκε να κατέβει και αυτό στο πεδίο της μάχης. Ήθελα να πω ότι πριν στους δύο προηγούμενους πολέμους, από ό,τι διάβασα, κάθε ένας αυτοκράτορας που κατέστρεφε την Ιερουσαλήμ τους έδιωχνε. Φύγετε μακριά. Αυτός τους επέτρεψε να γυρίσουν πίσω, ο Αδριανός, τους έδωσε ας πούμε κάποια δικαιώματα και εκείνοι προφανώς δεν το εξετίμησαν. Πιθανώς και υπό την επίδραση όλων αυτών που είπε ο Ανδρέας. Τα ξέρει καλά από ό,τι είδα. Όταν ξέσπασε λοιπόν αυτή η εξέγερση. Η άλλη πλευρά, όπως είπε και ο Ανδρέας, τον ας πούμε, πώς να τους πω τώρα, των Ελληνολατρών, Ιουδαίων, δεν συμφωνούσε με αυτό. Και παρουσίαζαν ότι ήταν ο προφήτης που περίμεναν χρόνια αυτός ο τύπος. Έγινε ο κακός χαμός, κατέβηκε αυτός και από τις δύο πλευρές έγινε μεγάλη σφαγή. Μέχρι τότε κάθε φορά αυτοκράτορας όταν μηνούσε, ας πούμε, στη Σύγκλη, το έλεγε ο αυτοκράτορας και οι λεγιώνες σας χαιρετούν. Ήταν η πρώτη φορά που δεν το έγραψε αυτό. Γιατί είχαν αποδεκατεστεί και οι λεγιώνες. Θα σου πω κάτι πάρα πολύ σκληρό. Προκειμένου να χάσουν την πελατεία, το ιερατείο, γιατί το ιερατείο καθόριζε στην τελευταία λεπτομέρεια τον τρόπο ζωής και τις ανάγκες των πιστών. Δεν τους πείραξε να χάσουν την ίδια την πατρίδα τους. Προκειμένου να τους πάρουν, δεν τους έδιωξε ο Τίτο. Μην κοροϊδευόμαστε. Το 70 μετά Χριστό. Τους πήρανε και φύγανε. Μάλιστα. Αυτό το βλέπεις στην Αλεξάνδρεια. Όταν 150 χρόνια, 200 χρόνια οι αγριεμένοι αγριοχριστιανοί, οι μεταφεά, οι μάτια, επιτιθέμενοι, καλόγεροι,
Αυτοί που κομματιάσαν την υπατία, την κόψανε με όστρακα. Με όστρακα. Μόλις είδαν την κατάσταση αυτή, είδαν τη λαιλασία του Σεράπιου, είδαν τις επιθέσεις εναντίον των λεγόμενων εθνικών των Ελλήνων, μαζευτήκανε σε τρεις κολόνες. Μπροστά οι ιερείς τους επήραν τα υπάρχοντά τους, τα ζώα τους, τα πάντα. Ό,τι έγινε στην έξοδο. Το καιρό το ραψί από την Αίγυπτο. Και φύγανε. Η μια κολόνα προς το Μαρόκο. Από εκεί ίδρυσαν τον αρχαιότερο οίκο τους. Η δεύτερη κολόνα στην Ισπανία, στους Ήβηρες. Και η τρίτη κολόνα στη Ρώμη. Όπου δημιούργησαν τη σημαντικότερη και μεγαλύτερη παροικία τους. Ελέγχοντας κιόλας ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου της πόλεως. Τέτοια ήταν η σχέση τους. Σχέση η οποία τους διατήρησε στη ζωή σαν έθνος παρά τη μακρόχρονη εξορία από την πατρόα γη. Αλλά βλέπεις αυτά τα κομμάτια της ιστορίας τα οποία έχουν απέραντο γνωστικό ερωτισμό. Απέραντο. Δεν το ξέρεται κανένας. Βλέπεις όμως τη δύναμη που είχε η πρόταση. Αυτή που ξεκίνησε από εδώ. Και που κατέκτησε το μυαλό όλο του πλανήτη. Χωρίς να ανοίξει ένα δοθούνι. Δεχθήκανε το θέατρο όπως το είπαμε, τον αθλητισμό όπως τον είπαμε, τη φιλοσοφία όπως τον είπαμε, την ιστορία, τα μαθηματικά, τις επιστήμες, τον αθλητισμό όπως τον είπαμε, τη δημοκρατία όπως την είπαμε. Τα πάντα. Στην τελευταία λεπτομέρεια. Και δεν βρέθηκε ένας με σπασμένη τη μύτη λόγω Πλάτωνα. Τα δόγματα για να επιβάλλουν το θέλω τους. Εκατοντάδες εκατομμύρια οι νεκροί. Ποτάμια τα αίματα. Ήπειροι ολόκληροι. Εγενοκτονούν το. Τούτοι εδώ, ό,τι λέει ο Νίτσε. Μας κάναν δικούς τους χωρίς να το καταλάβουμε. Γιατί? Γιατί το θέλαμε πάρα πολύ. Ό,τι μας λέγανε, το κουβαλάγαμε μέσα μας. Αυτό είδε και τρομοκρατήθηκε το φοβερό ιερατείο. Ότι χάνει τον έλεγχο. Αρχίζουν τα ερωτήματα. Δεν θα κάτσει τώρα ο πλατωνιστής και ο αριστοτελικός να μασίσει από την Παλαιά Διαθήκη. Να μην τρελάθουμε κιόλας. Ή θα κάτσει το κριτικό μυαλό του Θουκυδίδη ή το μυαλό του Ισοκράτη να κάτσει να μασίσει τη μυθολογία. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Μικρή παρένθεση. σε αυτό το οποίο κάνεις και το θεωρώ εγώ μία από τις σημαντικότερες θεατρικές προτάσεις που εγίνανε και μακάρι να βρίσκα τον τρόπο να το παίζεις το έργο σου σε τουλάχιστον 50 σχολεία. Αυτό θέλει και αυτός. Θα ήταν ευχής έργο. Ναι. Σε 50 λύκεια η γυμνάσια. Να ξαναπούμε. Και τα παιδιά να επικοινωνούσανε με τη μεγάλη αλήθεια η οποία δεν επιδέχεται αντίρρηση. Τι να κάνουμε. Ή τουλάχιστον μέχρι σήμερα 25 ώρες μετά δεν είδαμε να αναρτάτε αντίρρηση. Κριτική ναι. Κουβέντα ναι. Συζήτηση ναι. Αφού προηγουμένως τους έχουμε αφομοιώσει. Τους έχουμε βάλει μέσα μας. Τι ωραία κουβέντα ήταν αυτή που είχε πει πρόσφατα ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης. Μαζευτήκαν όλοι οι πρίτανες της Ευρώπης. Και απευθυνόμενος στο δικό μας τον Πρίτανη, γυρνάει και του λέει: υπάρχει μια μεγάλη ευγνωμοσύνη από εμάς σε εσάς. Οι γλώσσες μας φιλοξενούν από 40, 50 έως 90.000 ελληνικά λήματα. Γιατί πήραμε τις λέξεις σας αυτούσιες και δεν παράξαμε δικές μας λέξεις? Γιατί απλά το νόημά τους δεν το φιλοξενούσε ο πολιτισμικός μας ορίζοντας. Δεν ανήκε σε εμάς η γνώση που μας καταθέτατε. Δεν την είχαμε. Και το σημαντικότερο απ' όλα, χτίσατε το διάλογο. Μας είπατε ότι υπάρχει επίρρημα, ότι υπάρχει πρόθεση, ότι υπάρχει αντωνυμία και οργανώνεται ο λόγος. Και αρχίζουμε να μεταφέρουμε ένα στον άλλον τα μηνύματά μας. Άμα δεν τα λέγανε, δεν θα τα έλεγα. Αλλά όλα αυτά βγαίνουν από τον Αδριανό. Γι' αυτό και το θεωρώ τεράστια παράσταση. Άρχισα να μιλήσω γι' αυτό. Άφησα
τώρα που φτάνουμε κοντά στο τέλος, να σου δώσω μια μικρή γεύση. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη δουλειά την οποία την έκανες μόνος σου. Ναι. Είναι το στήθος που βάζει μπροστά ένας άντρας απέναντι σε μια κοσμοχαλασιά που ερχόταν. Πάμε σε άλλη μια πολύ μεγάλη πρόταση που έκανε αυτός ο τύπος. Ελληνική πρόταση. Την πανελλήνια πρόταση. Mm-hmm. Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε την προσωπικότητα του Αδριανού, όχι από την ιστορική της πλευρά, αλλά από μέσα από έναν εσωτερικό εαυτό, έναν εσωτερικό χαρακτήρα, όπως τουλάχιστον αυτός βιώνεται μέσα από τις παραστάσεις του Χρήστου Λιακόπουλου, ο οποίος έγραψε και υποδύεται τον αυτοκράτορα Αδριανό και δυστυχώς 2000 χρόνια μετά το θάνατό του, για πρώτη φορά έχουμε ένα έργο που να προσπαθεί να τον προσεγγίσει αυτόν τον άνθρωπο, αν και πιστεύω ότι όσα και να γραφτούν δεν τον προσεγγίσουν ποτέ, ήταν μια τέτοια προσωπικότητα, τόσο Φιλέλλην, που διάβασε ότι επέρχεται ένας μαρασμός της ελληνικής σκέψης και αναδύεται μια άλλη σκέψη που δεν ταιριάζει καθόλου στο φωτεινό μυαλό του και σκέφτηκε ότι ίσως μια λύση θα ήταν η ξανά επανένωση όλων των Ελλήνων μέσω της δελφικής ιδέας, της δελφικής αμφικτιονίας, την οποία είπε να μην την ονομάσει και έτσι, γιατί είναι ιερή λέξη και δεν κάνει να παίζει με τον Ελλήνων τα ιερά, και είπε να το ονομάσει Πανελλήνιον. Εσύ ξέρεις περισσότερα, οπότε θα θέλω να τα πεις όλα. Εγώ αυτό που βρήκα λοιπόν ήταν ότι ήθελε να ενώσει όλες τις ελληνικές πόλεις και ίδρυσε ένα συμβούλιο, το Πανελλήνιον, το οποίο πριν αφήσει την Αθήνα για τελευταία φορά είχε την τύχη να συνεδριάσει στον Ναό του Ολυμπίου Διός. Που σημειωτών το ξέρετε βέβαια εσείς καλύτερα από εμένα, ήταν αυτός που ήρθε μετά από 600 με 650 χρόνια και ολοκλήρωσε τον Ναό του Ολυμπίου Διός. Παρέμεινε μητελής τόσα χρόνια. Το είχε αναλάβει κάποιος εργολάβος δημοσίων έργων, ακόμα και σήμερα. Έτσι, αυτοί που τα αναλαμβάνουν αυτά τα δημόσια έργα, έτσι κάνουν. Περνάνε 5-6 χρόνια να με την καλή πορεία. Είδες μια διαχρονικότητα που υπάρχει όμως. Γι' αυτό προηγουμένως σου είπα, δεν ξέρω αν τα 300 χρόνια, 400 σε άλλες περιοχές τουρκοκρατίας μας στράβωσαν ή αν είχαμε στραβά από τότε. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα που το έχετε. Ήταν αυτά τα πράγματα ίδιων του λαού μας. Ξέρω εγώ τι να πω. Και είχε λοιπόν την τύχη να συνεδριάσει το συμβούλιο αυτό, που είχε σκοπό να ενώσει τους Έλληνες. Αλλά από ό,τι διάβαζα δεν ευοδόθηκε η ιδέα. Δεν έκατσε. Δεν μπορούμε να συμφιλήσουμε. Δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούμε να δεν μπορούσαμε και δεν μπορούμε. Δεν μπορούσαμε και δεν μπορούμε. Άλλωστε, ξέρεις, το σύστημα που ταιριάζει στον Έλληνα τελικά δεν ήταν η δημοκρατία. Έτσι, δεν ήταν η τυραννία, δεν ήταν η ολιγαρχία, δεν ήταν η αριστοκρατία, ήταν ο κοινοτισμός. Κοινοτισμός, ε. Δηλαδή κάθε πόλη είχε χωριό, είχε νομός, πώς να το πω. Ήταν κοινότητα, ήταν πόλεις κράτικες στην αρχαιότητα. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι, δεν μπορεί να συντεριάξει ποτέ το θέλω του Αθηναίου με το θέλω του κατοίκου της Κομωτινής ή στο ορεινό Λασίθι της Κρήτης. Άλλες ανάγκες, άλλα κλίματα, άλλες ζωές. Οπότε οι μικρές τοπικές κοινωνίες ήξεραν να αυτοοργανώνονται και να προχωρούν. Όταν όλο αυτό το πράγμα το ισοπαίδωσε, το έκανε σε ένα χαλί και το έκανε σε έναν κοινοβουλευτισμό δια αντιπροσώπου αγγλικού τύπου. Εδώ δίνει και την απάντηση σε ένα πολύ οξύμορο πολιτικό ερώτημα, το οποίο τι λέει? Τύρανος, τυραννία. Έλα όμως που οι 7 τύρανοι ήταν οι 7 σοφοί. Περπατάει μαζί ο δικτάτορας με τη σημερινή έννοια, με τον σοφό, με εκείνον ο οποίος κουβαλάει μέσα του τέτοια γνώση. Το καθένας από αυτούς δρομολόγησε πολιτείες. Ο Κύρωνας τη Σπάρτη, ο Σολούνας την Αθήνα, Περίανδρος. Ο Περίανδρος την Κόρυθο. Ο σκληρός Περίανδρος, ο οποίος τι έλεγε για να καταπολεμάει τον πληθυσμό? Άμα λέει στο χωράφι σου κάποια στάχια ξεχωρίζουν, κόβετα. Γιατί μόνο έτσι δυναμώνει το χώμα. Η απόλυτη αρχή του μαρξισμού. Το ίδιο στους υπόλοιπους. Και όλοι αυτοί αποδεχτεί από τον σύνολο των συμπολιτών. Λέει ο Πιτακός ο Μυτιλινέος, πέστε μου ένας ότι δεν με θέλει, γιατί κουράστηκα να προσφέρω στην πολιτεία. Σας τικετεύω. Ένας να βγει και να πει ότι δεν με θέλει. Κανένα δεν το πει. Παράξενο. Οξύμορο σχήμα, το οποίο βρίσκει την αλήθεια του
σε αυτό που είπε τώρα ο Λεκάκης, στον κοινοτισμό. Η κοινότητα ξέρει ποιος είναι ο καλύτερος και του απαιτεί να αναλάβει τη διοίκηση της πόλεως. Δεν πήρε ο Πυθαγόρας ή δεν πήρε ο Πυτακός ή δεν πήρε ο Σόλωνας τη διοίκηση της πόλεως. Με το έτσι θέλω. Ή ο Κλεομένης με το έτσι θέλω. Ή με στρατό ή με τη βία. Μόνοι τους πήγανε και του τη δώσανε. Και αναδυόμενη λέξη τύραννος δεν κρύβει δικτάτορας. Κρύβει άνθρωπο ο οποίος παιδεύει ατέλειωτα τον εαυτό του. Βασανίζει τον εαυτό του. Τυραγνίζεται. Τυραγνίζεται. Για να μπορέσει να δώσει στην πόλη του το καλύτερο. Το κοινό καλό. Και εμείς τι κάναμε. Αγαθό. Το τυραγνίζεται, το κάναμε τυραννή. Μεταφέραμε δηλαδή τη μέση φωνή σε ενεργητική φωνή και σήμερα η λέξη τύραννος, που είναι αυτός ο σοφός, θεωρείται ο δικτάτορο, ο άνθρωπος που σε πνίγει, που σε σκοτώνει, για να είσαι απεχθής απέναντι σε αυτή τη γνώση και να πάει να ψάξεις. Και να μην πας στη μεγάλη αλήθεια. Έτσι. Δηλαδή ότι κύριοι, δεν υπάρχουν πράσινοι, κίτρινοι, κόκκινοι, μπλε. Δεν υπάρχουν σοσιαλιστές, ληστές και καπιταλιστές ή άλλοι ληστές. Δεν υπάρχουν δεξιά, αριστερή, πάνω, κάτω. Υπάρχει η αγωνία του αγαθού κοινής ωφέλειας που την εκφράζει ο καλύτερος, ο ικανότερος. Μέτρων ο άνθρωπος. Αυτός που όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι θα είναι ο ωφέλιμος για μας. Μέτρων ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν δρομολογήθηκε το 18ο αιώνα αυτό το σπάραγμα που ζούμε τώρα και το ονομάζουμε δημοκρατία, στην πραγματικότητα δρομολογήθηκε η αιρετή ολιγαρχία. Αυτό. Είδες τι γεννάει ο Αδριανός. Τι κουβέντες γεννάει. Και συνειδητοποίησα μέχρι το πρωί πρέπει να μπορούσα ότι σε πιο κατάλληλη εκπομπή για το έργο μου δεν θα μπορούσα να έρθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου κάνει εντύπωση. Είναι και μια ενημέρωση στον κόσμο. Δεν σας μπορεί... φούμαρα, έτσι, αλήθεια. Δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο πράγματα τα οποία δεν ζουν στην καρδιά μας. Ό,τι καταλαβαίνουμε, το λέμε γιατί θα το καταλάβει η Αγγελάκη. Το έχεις πράξει το μήνυμα. Το έχεις πράξει ο Βάκος ο ταξιτής, ο Νίκος ο νυχτοφύλακας. Όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή γύρω από τον πλανήτη, γύρω από το κομπιούτερ τους. Κάθε Σάββατο και Κυριακή λοιπόν 9 η ώρα στο Τεχνοχώρο Φάμπρικα στο Κεραμικό. Στο Κεραμικό. Αυτοκράτορα Αδριανός. Ο Αδριανός και μετά το τέλος παρά.